Για να δείτε σήμερα η εκπομπή του έτο είναι τρίο. Ναι, τρουέτο. Τρουέτο. Δεν υπάρχει βάπτυσε. Τρουέτο όμως. Δεν πειράζει. Εσύ που έπαιξε στην Ισπανία και εσύ έπαιξε στην Ισπανία. Έχω, έχω μεταφέρει την ειδική Χερσόνησο στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Καλοκαίρι. Τι έγινε, ρε φίλε, πού είσαι, σταμάτησε, εντάξει, τελειώσατε, αποκλειστήκατε. Το κόψα. Το κόψα για 6 μήνες πριν τα διακοπές. Να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο. Για πες μου, ποιον έχουμε κάνει παρουσίαση. Την Παιχτούρα. Σύμπεξ πτυχίο. Τον Κωνσταντίνο Βασιλιάδη. Πού έχω. Από τα βαφτίσια μου, εγώ να ακούσω τον. Κωστάκι, τι κάνεις. Τι. Έτσι τον είχαμε από μικρό, τον είχαμε νεαρό. Σφαλιάρα. Καθόλου σφαλιάρα, Παιχτούρα. Το ξέρει αυτό από. Ότι είναι υπεύθυνο για το κατά του bullying στην Βόρεια Ελλάδα. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά. Άλλο ένα τίτλο. Πόσα πτυχία έχει πάρει, πες μου. Πτυχίο έχω το μεγάλο. Όλα τα πτυχία. Πτυχία πολλά έχω. Αυτό που μετράει όμω είναι ότι είμαι καθηγητή φυσική αγωγή. Γελάει η φυσική αγωγή, την είδα το κάτω. Τι ότι κάνει, χάκα, μου λέει. Πρώτον, κάνε πίσω σαλιάρι να φαίνεται ο άνθρωπο. Να φαίνεται ο άνθρωπο. Πρέπει να μιλάω στο μικρόφωνο. Αυτό θα το παίρνει στο στόμα σου και μιλά. Γεια σα. Κάντε για τα παιδιά, ρε. Κάνε γεια, ρε. Κάνε γεια. Εγώ πα αφήνω κάτι. Είμαι. Μη σοβαρό. Κάνε γεια. Μη σοβαρό. Πρώτον, η πρώτη έτσι μαγιά που έκανε ο Κόλκας, για να ξέρει έτσι να σε βάλουμε λίγο στο κλίμα, ναι. Είναι ότι το παίζει πιο διάσημο από μένα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή ότι είναι πιο. Καθένα στον τομέα του. Πιο celebrity από μένα. Επειδή γεννήσαμε τα βάλαμε, πατήσαμε το Google, πάτσε τα μούτρα του, βγήκανε 40.000, πάτσε και τα 2 εκατομμύρια Γιαννούλης 2 πλάς, γαργάρα. Γιαννούλης, γαργάρα. Γιαννούλης Δημήτρης, Γιαννούλης Κώστας, Γιαννούλης αυτός που έλεγε ο Κώστας του Πάου. Μια πιτσιρίκα. Μα αυτός είναι Μαθαίος Γιαννούλης και εδώ σώει. Γιαννούλης είναι αυτός. Θείος. Ωραία. Ξέρεις πως οι Γιαννούλης υπάρχουν. Στην Κύπρο σίγουρα υπάρχει κάποιος με το μικρό Γιαννούλης. Έχει Γιαννάκη. Δεν θα έχει Γιαννούλη. Έχει Γιαννούλη σίγουρα στο Τορόντο. Στο Ρόντο. Σίγουρα. Το Ρόντο. Σίγουρα. Ναι. Κάτι έχει αφήσει. Ενώ ο Κόλκας, δε φίλε, είναι ένας σκληρός πυρήνας από το εξωτικό Λέχοφο. Το οι μαρτυρικό. Οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε πες τον Κόκλα, πες τον Γκόρκα και δεν τον πετυχαίνουν κανένας. Τελικά το όνομα ποιο είναι. Ο Κόλκας, δε φίλε. Ο ηθοποιός είναι ο Κόκλας. Όπου τον πετυχαίνω μια φορά και του λέω: ρε φίλε, με σκίσανε μια φορά στο ΙΚΑ εξαιτία σου. Γιατί με μπερδέψανε και με βάλαν κόκλα. Αν δεν βρει αριθμό μητρού, να συνδέσει ονόματα. Ενώ άμεσο διάσημο δεν κάνουν λάθο. Και μου λέει, δεν μπαίνουν καν στο όνομά σου, βλέπουν να το. Ταυτότητα δεν δείχνω εγώ, όπου και να πω. Ξέρει τι δείχνω. Το πτυχίο δεν δείχνω. Λοιπόν, κοντά μα είναι ο Κώστας Βασιλιάδης. Κοντά μα, δίπλα μα. Ο οποίο τελείωσε μια καταπληκτική χρονιά στην Τενερίφη. Τα είδα. Βλέπω highlights. Ναι. Τα highlights βλέπει. Και μετά με το παίζει ειδικός. Αυτό δεν μας δείχνει το ισπανικό, ρε. Έχει τέτοιο, έχει το TV. Αμία φορά βάζεις. Ναι, το 4. Μπαίνεις μέσα, ναι. Το 4, έχει, ναι. Έχει, σε βλέπαμε, σε βλέπαμε. Ήθελα να παίζει και ο Μπόχρης μαζί σου. Ναι, ήταν δίδυμο. Ήταν, ναι, να μην βρείτε την μπάλα ποτέ. Θα σε τραβούσε έξω. Δεν θα παίζατε ποτέ. Εκεί όμως έπαιξε τον καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Ναι, γιατί δεν είχε να βγει μάλλον. Τι λες. Είχε. Έχει νησάκι, τέτοια αυτά. Δεν, όλο... υπάρχει, δεν μαζεύεται, εντάξει. Είναι απίθανο. Το μέρος είναι απίθανο. Ναι. Άστα. Και ζέστη έχει και μαγαζιά έχει και εστιατόρια έχει και κορίτσια έχει και όλα. Ναι. Έχει. Όλα. Αλλά πέφτει λίγο μακριά. Ναι, εντάξει, αν ενδιαφέρεται το tenerife24.com ναι, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον μάνατζερ μου. Ποιος είναι ο μάνατζερ? Δεν έχω. Θα μπορούσα. Παπά, πες ο δικηγόρος μου. Δικηγόρο έχω, έναν για τη συκοφαντική, έναν για τη βιοπραγία, έναν για τα εταιρικά, έναν για τα έχω. Κάποια 8, 9, 10. Αυτό και βγαίνω. Κώστα, τι γίνεται. Πολύ καλά. Η χρονιά ξεκίνησε, ρε φίλε, πολύ μυστήρια. Πού σε βρήκε η χρονιά. Στην Τρίκαλα, δεν ξέρω. Τρίκαλα. Τα πήγαν ωραία πόλη. Πήγα πρόσφατα. Όχι, είναι ωραία πόλη. Και εγώ. Όχι, την Καρδίτσα. Να σου πω την αλήθεια, περάσαμε από εκεί λίγο. Λέω από τώρα το μπούλινγκ να ξεκινήσει ή όχι. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει. Περάσαμε από την εξωτική Καρδίτσα και λέω να. Από εδώ είναι ο. Ο Γιαννούλης. Και δεν ήξερα καθόλου από το μέρος εκεί. Μέχρι το γήπεδο είχα πάει όταν έπαιζα αντίπαλο με τα Τρίκαλα. Και μόλις μπήκα, είδα λίγο εκεί. Ασκληπίου. Ναι, εκεί το μέρος, το κέντρο κτλ. Και ο κόσμος, ωραίοι, δεν σε ενοχλούν, δεν τίποτα. Πολύ, πολύ όμορφο μέρος. Είναι χαλάρι και πολύ ποδήλατο. Μόνο, ναι, πάρα πολύ ποδήλατο. Ολλανδία.
έχουν τα ίδια πράγματα εκεί. Το δίνα, το χόρτο. Πλατείες με νερά, ποτάμι. Ποτάμια. Ναι, σταματάει. Α, το καλύτερο είναι ότι τα αυτοκίνητα σταματάνε στη διάβαση να περάσουν τα ποδήλατα για τα αγκαία. Αυτό εμείς το κάναμε πρώτη φορά, πρόπερση το κάναμε. Τι πρόπερση, εδώ κοντεύουν να πατήσουν τον κόσμο. Δεν του υπολογίζουν του ποδηλάτε εδώ. Περνάμε από πάνω. Όχι, είναι για το πόδι, λέει. Για το περαστικό που περνάει. Σταματάνε τα σταματάνε, το αυτοκίνητα σταματάνε για να περάσουν. Στην καρδίτσα σταματάνε. Το έχει το μέρο γύρω. Γιατί άμα ξεκινήσουν τα ζούτια δεν τελειώνουν. Είναι σόι όλοι μεταξύ του. Βγαίνουν ξύλο στην καρδίτσα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι. Είναι σόι. Όλοι είναι σόι. Ναι, 40.000 κόσμο. Τώρα όλο και κάτι είναι. Τρίτα, τέταρτα εκεί δεν είναι. Δεν μπερδεύουν. Βγαίνει μια κοπέλα και του ρωτά τι νου είσαι. Τι νου είσαι εσύ. Αυτό, ναι. Έτσι πάει. Τι νου είσαι εσύ. Μία λέξη. Τι νου είσαι εσύ. Τι φτιάνει η πατέρας, τι φτιάνει η μάνας. Κόβουν το τελευταίο εκεί, το ψηρίζουν το τελευταίο. Ωραία, και πλακώνονται, τι γίνεται. Βγαίνουν από τα μαγαζιά. Ναι, και διαλέγουν. Δεν διαλέγουν, πάνε να χωρίσουν και επειδή πάντα τι? Σίγουρα υπάρχει μια βεντέτα. Ναι, γιατί σε αυτές τις πόλεις πάντα πίσω, κάτι υπάρχει. Ναι. Το μετά είναι ότι μετά χωρίζονται, δεν ξαναμιλάνε. Και παίρνεις μέρος αναγκαστικά. Παίρνεις μέρος. Δηλαδή, ή θα είσαι με τη μάνα ή με τον αδερφό της μάνας. Δεν μπορείς να είναι και με τους δύο. Ναι. Εγώ βρήκα ξάδερφό μου τον διδασκάλο, τον Ηλία. Ναι. Και λέω τη μάνα μου, μάνα λέω συμμαθητής στη Θεσσαλονίκη. Λέω διδασκάλο, λέω. Και η μάνα μου έτσι. Α, με αυτόν. Εγώ χάρηκα που έχω έστω έναν άντρα, ένα αγόρι ξάδερφο, γιατί δεν έχω μόνο κορίτσια. Και η γενιά μας είναι ο Ηλίας. Και λέει. Ελά, εμείς είμαστε με τον. Με τον άλλο. Με το θείο του. Χωρίς να ξέρεις εσύ τίποτα. Χωρίς να ξέρω. Να πηγαίναμε ένα χρόνο μαζί σχολείο. Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι είναι. Δεν έχει. Δεν έτσι χαλάνε οι οικογένειες, είτε. Έτσι. Βεντέτες, βεντέτες. Την πυρκή είναι λίγο έτσι. Τι είναι. Γλυκή, εγώ έχω. Γλυκή πήγα φαντάρο, ρε φίλε. Γλυκή είναι έτσι. Ναι, και εγώ πήγα φαντάρο στην γλυκή, φαντάζομαι. Και όλοι μου λέγανε είσαι βίσμα, πίεση. Ναι, ρε, πώ δεν είσαι. Δεν έκανα τίποτα. Πού έπαιζε. Δεν έκανα τίποτα. Στον πάγο. Ποια χρονιά πήγες? 2004. 2004 που ήταν. Εθνική δεν. Εθνική, ήμουνα στους 24. Εντάξει. Όχι, και δεν ήμουνα στους 18 για να πάρω απαλλαγή και μπήκα μέσα και έμεινα κανονικά. Ναι, ναι κύριε. Έγινε λάθος. Τι έκανες στρατό. Κανονικά, τι νομίζεις. Γιατί για να τους μπήκε. Όπλα, τέτοια όλα τα έκανα. Και εγώ έκανα, ρε. Τι έκανες, ρε. Έκανα όλα. Τι έκανες, έκανες το σώμα. Κέρασα όλο, το λόγο, όπως το λένε όλο αυτό. Ελάτε εδώ όλοι. Φαγητό. Δηλαδή μόνο εσύ και εσείς βρίζες έχετε κάνει φαντάρι. Εντάξει, έκανα τώρα μέχρι την ορκομοσία, φύγαμε μετά λόγω εθνικής εφήβων, πάπαλα, ναι, και τα λοιπά. Άρα ορκίστηκες κανονικά. Ναι, ορκίστηκα κανονικά και έφυγα λόγω παγκοσμίου και τα λοιπά, γύρισα. Που βγήκαμε δεύτερη. Ναι. Με τη μάλα ποιος έκανε τη χαζούμερα. Ο Βασιλιάς έκανε φάουλ που δεν ήταν. Βασιλιάς μου, εγώ. Ο Βασιλόπουλος. Ο Βασιλόπουλος το έκανε. Δεν πιάσαν τα φρένα. Δεν πιάσαν τα φρένα. Σαν τώρα με το. Ναι, δεν πιάσαν τα φρένα. Και χάσαμε το ματέρα σου, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Σε Ιμπούτη έβαλε τις βολές. Σε Ιμπούτη έβαλε τις βολές. Και τελείωσε το ματέρα. Εντάξει. Έπαιξε πουθενά μετά το Ολυμπιακό. Φίλε, δεύτερο στον κόσμο. Ναι. Και λέμε. Θα μπορούσαμε πρώτοι, αλλά. Εντάξει. Αλλά άμα του ξεκινά και λες ότι θα βγω δεύτερο στον κόσμο. Όχι, όχι. Και είχε και Αμερικάνος. Πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων. Αργεντίνη πολύ. Κάνει στο κολεγιακό, δηλαδή είναι πραγματικά είναι, δεν παίζουν μπάσκετ, παίζουν κάτι άλλο. Καμιά φορά. Είναι από πάνω όμως. Αυτό είναι το κακό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, αλλά άμα κάνει προσπάθεια. Τσάκι, τράβα το σορτσάκι. Ναι, άμα το αφήσει. Στην άμυνα, άμα κάνει. Τι κάνει. Πάμε το φάουλ, γκολ φάουλ. Κάθεται τώρα ο Κόρκας και μιλάει για μπάσκετ. Το κολεγιακό είναι κουραστικό, ρε. Δεν βλέπετε. Είναι 30 τόσα. Είδε κάτι που λένε μπούφι. Ναι, μπούφι προπονητέ και λέει εγώ μόνο κολεγιακό μπάσκετ βλέπω. Άμα βλέπεις κολεγιακό μπάσκετ. Είναι δυνατόν να δεις αυτό. 30 δευτερόλεπτα. 35. 35 δευτερόλεπτα κάνουν 45 screens για κάθε επίθεση. Όχι, είναι, παίζουν ένας εναντίον ενός, πασάρουν και ξανά εναντίον ενός. Και ξανά πάσα. Και ξανά το ίδιο. Μέχρι να φτάσει 35 θα στάρουν. Και επειδή είναι και πιτσιρικάδες κάνουν και πολλά. Όχι, κάνουν ό,τι λέει στις καλές ομάδες. Είναι οι προπονητές, οι ξέρεις αυτοί που είναι 30 χρόνια. Και τα λοιπά. Δεν μπορείς να κάνεις μία τρίπλα χωρίς να σε δώσει άδεια ο προπονητής. Και έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιοι προπονητές. Είμαι ερωτευμένος με το κολυγιακό μπάσκετ και τέτοιες χαζομάρες. Δεν βλέπετε. Άρα να υποθέσω τώρα σαν GM, Γιάννη μου, δεν θα πάρεις προπονητή ποτέ στη ζωή σου που είναι επηρεασμένος από το κολυγιακό πρωτάθλημα. Ποτέ. Το ξέρω ότι είναι GM. Ναι, το έμαθα πρόσφατα. Θα πας να παίξεις το μεθεπόμενο, παραμεθεπόμενο, να σταματήσεις, δεν μια χρονιά να παίξεις. Όχι, να σταματήσω, να πάω εκεί για να βοηθήσω τα παιδιά. Όχι, το Γιάννη να βοηθήσεις. Δεν με βοηθήσεις σήμερα, θα βοηθήσεις τους νέους.
Α, ναι, του νέου. Εγώ τι βοήθεια θέλω. Εγώ τα ξέρω όλα. Δεν θέλει το δικό σου με στην ομάδα, βράγκολη μου. Τι θέλω, Ρουφιάνο με στην ομάδα, δεν είμαι τέτοια ομάδα. Υπάρχουν δύο Ρουφιάνο κόσμο. Τώρα τι λε, βάλε έναν με στην ομάδα. Να βοηθήσω. Να βοηθήσω τα παιδιά. Με την εμπειρία του θα έρθει να του μιλήσει, να του κάνει, να του δείξει πώ να πατάνε για σουτ. Ότι μπορώ να. Αυτό το τέλειο που έχει ο Κώστα που δεν το έχουν. Λίγοι παίκτε το έχουν στην Ευρώπη και πολλά χρόνια είναι λίγοι μόνο οι παίκτε. Που να παίρνει την μπάλα αμέσως από το screen και να σουτάρει. Να πατάει μισό, 40-50 πόντους. Παραπάνω δεν βέβαια. Όχι, ας το μην το τραβάμε. 40-50. Πριν 6-7 χρόνια έβγαινε 80-90. Είμαστε on fire. Φίλε, με το πιβωτάκι το καλύτερο σουτ είχε, φίλε. Και ακόμα το έχει. Θα το βελτιώσουμε για το καλοκαίρι φέτος. Ωραία, σου δίνω ότι σου είπα το πρωινό στο γήπεδο. Ο Γιαννός λέει ότι έχει καλύτερο τρίποτα πλούς, αν δεν το βαρούσαν. Στο καλύτερο αφήνα στέρ. Πολύ καλός. Όχι, δεν με αφήνανε. Πολύ δεν ήθελα καλό εγώ. Άκουσα με του λέω. Πολύ καλό τον είχα. Πόσο ήμασταν, 2-3 χρόνια. Εντάξει, άσε τώρα, δεν μπορώ να πω για λόγο πώ παιχνίδι. Άσε, άσε, πάμε στο διάλειμμα. Θα τα πει μετά. Γιατί όποιο έρχεται πρέπει να λέει για μένα. Δεν μπορώ να. Δεν πειράζει. Θέλω να πει του χορηγού του. Θέλουμε να στείλετε ερωτήσει. Όποιο έχει κάποιε ερωτήσει για τον Κώστα, κάποιε απορίε. Απορίες. Ναι, ρε φίλε, τι. Αυτόγραφα. Κάποιες απορίες να τη στείλει και θα του μείνουν οι απορίες. Θα του μείνουν οι απορίες, γιατί άμα γίνει κανένας έξυπνος καμιά ερώτηση. Λοιπόν, σπα πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24. Χωρικός νούμερο 1, σπα, σάουνα. Μασάζ, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι. Σοκολατοθεραπεία. Αυτό το βασικό. Αυτό είναι. Και πηγαίνει και έγινε αυτό. 2-3. Την κάνουμε 1-0. Μασάζ, όχι την τρώμε. 5-30-5-80. Εγώ μια μερεντοθεραπεία θέλω να κάνω. Μερεντοθεραπεία. Έχει μια μπουγατοθεραπεία έξω. Του τόσο από πάνω και γι' αυτό είσαι κούραδο πρέσα. Ποιος δε. Ο ποιος φύχτη σκοτρός στην πλανήτη είμαι. Λεπτά πόδια με μπάκα, δεν γίνονται αυτά. Φίλε, αυτό πουλάει. Έχει το χειρότερο σώμα όλων των εποχών. Λεπτά πόδια με μπάκα. Ελαστικότητα. Είμαι κομμανέντσι του αρσενικού. Γιάννης Μαλιάς. Το κουρεύει. Μακριάνη 46 στην Ηλιούπολη. Κορυφαίος. Κοίτα εδώ μαλλί που με έχει. Πήγα σήμερα και στην πισίνα. Τι είναι, είδες, λαμπάδα. Αυτό που σε δίπλα μου ψιλοπίδες λίγο άσπρες τριχούλες. Λόγω επειδή έγινες GM, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, έτσι φίλε. Λορεάλ 5. Λορεάλ 5 δούλεψε. Αυτό το βάζεις. Όχι, όχι, εγώ έχω. Εσύ και ο Βλάχος φοράτε. Τι έγινε τώρα, να σου πω κάτι. Βλέπω ο κύριος Μαλλιάς εκεί και εδώ. Άλλο μαλλί. Μακρό το μαλλί μου. Τι έγινε. Άλλαξε κομμωτή, πήγα σε γκέι κομμωτή. Ο οποίος δεν μπορείς να εκφράσεις. Δεν είναι ο Μαλλιάς. Δεν είναι ο Μαλλιάς. Πήγα σε άλλον, σε γκέι κομμωτή. Ο οποίος έχει το δικό του στυλ και δεν σηκώνει μία στους παθούς. Δηλαδή κάθεσαι και δεν μιλάς. Έχουμε πει μόνο κάτι μέρα, κάτι σπέρα. Δεν γνωρίζει. Γιατί αν πει τίποτα θα σε κιόλας. Και κυριολεκτικά κιόλας. Τι. Άμα το πει και τίποτα θα σε φερμάρει. Να ξέρεις από εδώ δεν μου τα πήρε λίγο καλά. Είμαι ήδη ο καλύτερος Έλληνας ψηλός αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν λέω. Ναι, εντάξει, τώρα άσε να είναι αυτό που ποιος μου είπες, με ποιος με σύγκρινες. Με το Βουγιούκα. Ο Βουγιούκας δεν σε βλέπει. Ο Βουγιούκας ούτε καν προσπίζει δεν τον κάνω αυτόν. Πρώτον είναι τόσο γρήγορος που θα με προλάβει. Αυτό το χορευτικό δεν το έχει δει όταν το έκανε. Να δει, μωρέ. Πάμε στο break. Πρέσκυβε από κάτω που γινόταν κοντός γιατί είναι ψηλός. Έκανε τέτοια, ρε. Αυτό το λέω. Χόρευε. Ναι, εντάξει, για νόμιστε. Πάμε. 80% στην Ευρωλίγκα. 95 έχω τελεμέ. Έχουμε καλεσμένο λοιπόν Κώστα Βασιλιάδης μαζί μας. Περιμέναμε και πώς θα τελειώσουν αυτά τα play-off της Ισπανίας που ακόμα παίζουν. Είναι μαζί μας εδώ στην παρέα με Γιάννη Γιαννούλη να παίζει με το κινητό του στα τσιγκόμενες. Και βέβαια να σημειώσω ότι η πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή το 8-9, παίζουμε μουσική για άντρες. Από αυτή που δεν καταλαβαίνεις που κάτι βαράνε τώρα. Μετά βάζει ο Γιάννης τα δικά του, αυτά που λες για την κόμενα που έχασες, που πίνεις για να ξεχάσεις, που τις δίνει κανένας άλλος και σκέφτεσαι πως ήταν τότε με αυτήνα. Κατάλαβες, αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, για να ξέρεις. Τι Γιάννη μου, διαφωνείς. Ξεκινάει και το Μουντιάλ. Αυτό, γι' αυτό είμαστε Γιάννη, εδώ. Τι να ποντάρουμε. Σύπα, Αργεντινή. Αργεντινή να ποντάρουμε. Ναι, μη είπε ένας κολλητός σου ότι αυτοί θα το πάρουν. Αν το είπε ο Γάμπας. Είναι το πιο πιθανό. Ο Γάμπας, γνωστός ως Γρουσούζης. Δεν μπορεί να πιάσει ούτε το χέρι του, χειραψία να κάνει έτσι δεν μπορεί. Να πιάσει το ένα χέρι το άλλο.
Για να πιάσει τύχημα. Η γάμπα! Ε, γάμπα! Τα σπάσε όλα εδώ. Και μας έφαγε. Ναι, ναι. Είμαστε για την Μουντιάλ. Με τι είσαι. Αυτό τι είναι, είναι μπλούζα του Μουντιάλ. Μουντιάλ. Αντίτας είναι. Για αντίτας εντύπω. Για να... Ναι. Ναι. Έχει συμβόλαιο. Αντίτας, εξαιρετική. Γιατί θέλω να πάρει και ο ΠΑΟΚ συμβόλαιο με την Αντίτας, αλλά δεν το μπορούν τα παλικάρια. Γιατί? Θέλω να φοράει ΠΑΟΚ Αντίτας. Όχι, είναι πολύ καλή. Ναι, ρε, top είναι. Είναι από τις top εταιρείες. Και θέλω να είναι με ένα στιχάκι το μανίκι. Εσείς επειδή είστε μπασκετικοί και δεν έχετε το μανίκι. Ναι, το μανίκι όταν παίζει, εμεί οι αθλητέ που του φίλοι κύριε Αγόρι μου και θέλω να καταλήξω. Γελάει μόνο του. Είδε τα λέει μόνο του και γελάει μόνο του. Απλούφω τα πούτρα σου. Ναι, περιμένω να δω τι θα πει. Είναι συνευριστικό να σε έτσι όλη την ώρα. Δεν θε να έχει λάστιχο εδώ. Λάστιχο γιατί να έχει. Λάστιχο για να κρατάει. Τα μπράτσα. Σιγάρα οι ποδοσφαιριστέ οι μπρατσαράδε. 35 κιλά πάγκα που κάνουν δύο φορέ και πέφτουν κάτω. Μα του ζει όλοι είναι χτιστή. Όχι είναι χτιστή. Είναι όλοι δεν τρώνε, δεν πίνουν νερό. Για να είναι φέτες, για τη Μύκονο. Δεν τους έχεις δει. Δεν έχεις δει ποδοσφαιριστής πως είναι. Ποδοσφαιριστές πως είναι. Ναι, τους έτσι τι είναι. Το χειμώνα φοράνε το υφασμάτινο παντελόνι, μαύρο κολλητό μπλουζάκι και σακάκι. Και πράντα, ξέρεις το πράντα, γίνει το παπούτσι το μαύρο με την κόκκινη γραμμή. Και 14 κουμποσκίνια. Γελάς, έτσι είναι. Έχω δίκιο. Το καλοκαίρι είναι με τα τατουάζ. Θα σας πω μια ιστορία. Από την ποδοσφαιρική σου. Όχι, από τη δημοσιογραφική μου. Παίρνουμε έναν τερματοφύλακα και είμαστε καλοκαίρι. Στο τέλος τότε που μαζευόμαστε στον Ουβό κάτω όλοι μαζί. Όλη η Θεσσαλονίκη. Και φορά ένα πουκάμισο άσπρο, και ένα σερβιτόρο να πούμε. Προπονητή Μισάγγελο. Το πετυχαίνω, το κοιτάω, ναι, του λέω να σου πω. Ρε, καλά, εσύ πιστεύει να πούμε ότι χωρίς κομποσκίνη θα παίξει τον Μπάουκ. Και του τραβάω το μανίκι. Και σηκώνω το μανίκι και έχει πέντε. Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ποδοσφαιριστές φοράνε κουμποσκίνια. Αυτό το σκηνικό που του πήγαινε στο Άγιο Όρος, το ξέρετε, με την καρότσα. Ναι, ναι. Ο μεγάλος που αρνήθηκε να πάει, γιατί συμφωνήσαν όλοι, αρνήθηκε να πάει, γιατί κάνανε επανάσταση και το πουλήσαν όλοι. Και έμεινε μόνος έτσι. Οι άλλοι όλοι πήγανε. Εμένα μου φέρε, μου είχε φέρει κουμποσκίνια, ήταν άσπρο μαύρο. Το είχα ζητήσει τότε. Μου στείλε ο Πάτερ, είχα meeting. Μου στείλε ο Πάτερ μήνυμα. Δεν απάντησα στον Πάτερ. Ποιο θα μα ξεματιάσει μία. Πάλι σε ματιάσει. Εντάξει. Ποιο κάνει να σε κοιτάξει τα μάτια, Γιάννουλη, στη χώρα των Πόκεμ. Πήγα πισίνα σήμερα. Πήγα πισίνα σήμερα και με είδαν. Πήγε ο Χριστό. Όχι, ποιο Χριστό. Πού πήγε. Με κάτω με γερέ. Ποιο θα σε ματιάσει. Σε νοιάζει ρε που πήγα. Θέλω να ξέρω που πα. Ποιο κάτω με. Ο αθλητή δεν πρέπει να ξέρει που πηγαίνει. Δεν χρειάζεται εγώ πλέον να λέω και να έρχονται οι παπαράτσι και τέτοια. Τι γελάς ρε, έτσι είναι. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, τι να κάνω, δηλαδή, τι να κάνω. Γίνεται 29 βαθμούς έχουμε στη τέτοια. Ρε, πήγε στη γνωστή την πισίνα του φίλου μας, εκεί στο ξενοδοχείο, εκτός πόλης. Ναι. Αυτός είναι ο Χρήστος. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν είχε πολύ κόσμο, ποιο είναι το ματιάς. Δεν έχει, πόσα άτομα να έχει την πισίνα τώρα, δευτεριάτικα. Μια δεκάρα είχε. Εθνικά. 9. 9 κι αυτός. 6-4 ήμασταν. 6-4 οι άντρες. Ήμασταν. Εντάξει. Δεν είναι το επίπεδο το δικό σου. Βγάλ το από μέσα. Το επίπεδο η μπουγάτσα με έχει. Είναι λίγο τα γλυκέ. Η μπουγάτσα με έχει φρακάλισε. Η γλυκέ ή η αλμύρη. Η γλυκέ με έχει και αλμύρη. Όχι, γλυκιά. Γλυκιά, έφερε, τι είναι, άπειρος όμως. Καλά, εντάξει, έχει παίξει η Ισπανία, έχει παίξει από εδώ και παίξει από εκεί. Δεν γίνεται να φύγει ακριβώς. Θέλω να μας πεις τώρα με το Μουντιάλ τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτα να μας πεις με, με τη Ρώμα τι έγινε φέτος. Άστο τώρα αυτό. Πρώτα αυτό. Πρώτα αυτό. Όλοι γίνανε να πω ότι ο Κωστάκης. Από πότε ήταν. Ήταν από μικρό παιδί Ρώμα. Όχι που έφτασε ψηλά φέτος και πριν δύο χρόνια πότε ξανά έκανε καλή πορεία. Εντάξει, ήταν η Ρώμα, είναι μεγάλο κλάβ. Ναι, ήταν συνέχεια. Τώρα φέτος έκανε το φέτος. Είναι η Ρώμα. Είναι η Ρώμα, όλοι από μικρά παιδιά. Πολύ από πολύ μικρός, ναι. Δεν πρόλαβες, πώς το κονόν κοντός, Μπρούνο Κόντι και τέτοια. Από Νακάτα και μετά. Από Νακάτα και μετά, ναι. Δελβέκη, ο Μοντέλα και τα λοιπά. Δεν πάνε αυτό το τελικό με τη Λίβερπουλ, όχι, δεν είχες γεννηθεί καν. Όχι. Ήταν μετά, ήταν, θα σου πω, 98 πήγα πρώτη φορά, στα 14 μου πήγα πρώτη φορά στη Ρώμη. Με αυτά τα κλιμάκια κτλ. Τέλος πάντων, είχαμε πάει στη Ρώμη ένα ταξίδι για κάτι παιχνίδια, ξέρεις, 14, 15, 16 χρονών.
Και μας αφήσανε εκεί στο κέντρο, κάναμε μια βόλτα, μπήκα μέσα, κατά λάθος να το μεταξύ, μπήκα μέσα στο, στην μπουτίκ της Ρώμα και αγόρασα, λέω, να η ομάδα μου. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, λέω, να η ομάδα μου. Λέω, στην Ευρώπη αυτή είναι η ομάδα μου. Εκτός Ελλάδας, έτσι, μπερδευόμαστε. Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ, τι είμαι. Το βαφτίσαμε τον Κωστάκη, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, και πήρα να κάτα, και ακόμα την έχω, έτσι, και ακόμα την έχω. Και προσπάθησα λίγο φέτος με το Μανολά, μήπως μπορούσε να μου δώσει πέρσι βασικά, μήπως μπορούσε να μου δώσει μια φανέλα κανονική του τότε, που σταμάτησε πέρσι και τα λοιπά. Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ έχω ένα αποθυμένο, όταν πήγα στη Ρώμη, είχε μια ζακέτα, ρε παιδιά, της Ρώμα, δηλαδή μπορεί να είναι η καλύτερη ζακέτα που έχω δει στη ζωή μου, από όλες τις ζακέτες και μόνο ομάδων. Και ρωτάω τιμή, και τότε ήμουν φτωχός δημοσιογράφος, Γιάννη μου, δηλαδή είχα μόνο 4 δουλειές, και μου λέει 280 ευρώ. Ψόφα, αύριο το απόγευμα, ρε φίλε, τι να φταλμαστείς. 280. Εντάξει, πουλάς όμως. Παιδιά, δεν ήταν, η μπλούζα ήταν για 500, εντάξει. Απλά εγώ δεν είχα εκείνη τη στιγμή 280 ευρώ. Αλλά ήταν η καλύτερη ζακέτα που έχω δει. Η μαύρη με το λύκο, με. Με το λύκο έχω την τέτοια. Με το λύκο έχω την φανέλα. Ήταν εκπληκτική σου, το είχα πάθει. Με την. Τι ήτανε. Ποια ήταν η τέτοια τη. Η εταιρεία. Η εταιρεία Νι. Τέλο πάντων. Την έχω σπίτι. Είναι παλιά τέτοια. Δηλαδή, άμα τη δεις. Στο γήπεδο πήγε με Ρώμα. Μία φορά. Μία φορά πήγα σε. Με ποιον πήγα, με τι. Με τη Λάτσιο είχα πάει. Αλλά όταν ήμουν 19. 19 σε κανονικό. Αλλά ήταν απίθανο έτσι. Δεν μπορεί να. Είναι βγήκανε. Βγήκε ρε, τρίτη. Ναι. Τρίτη, ναι. Τρίτη μετά την Νάπολη. Άρα πάμε τσάμπιος δίπτυο χρόνο. Το κάνεις από τώρα, κλείνει. Ένα Ρώμα κάτι θα πάμε. Οπωσδήποτε. Δύο ώρες είναι, ρε φίλε. Ναι, το θέμα που θα είμαστε. Έχει και απευθείας. Που θα είμαστε. Έλα μωρέ, τώρα κάνω τροματία. Πάμε που να είναι μέση σου. Σιγά. Τι είναι ποδοσφαιριστής είναι. Έλα ρε τώρα, σε με ένα βρήκατε. Οι ποδοσφαιριστές είναι που... Και παίζει κατευθείαν. Υπολογίζουν τις κάρτες, Κώστα. Τώρα όντως η μέση φτιάχνει με μία κατευθείαν. Με τη μία. Για 3-4 ώρες. Ναι, κανονικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Και μετά είναι το ωραίο. Μετά είναι το ωραίο. Μετά δεν μπορεί να κάνει. Μια μέρα, μια μισή μέρα είσαι κρεβάτι. Φυτό. Ναι. Ανάλογα, εντάξει, ανάλογα το παιχνίδι. Δεν στο κάνουν έτσι. Σε ένα παιχνίδι που είναι. Να χαμηλώσει. Ναι. Απλά στο κάνουν στα δύσκολα μάτια όταν πρέπει να παίξει. Πρέπει, παίζει. Αυτή είναι η ερώτηση. Από τότε που ξεκίνησατε την καριέρα σας και εσύ και εσύ τότε με τις κοτρώνες. Ωραία. Ιατρικά πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Από το 0%. Δηλαδή πραγματικά. Πάντα ξεκινάει τέτοιο, ρε. Άλλο σου λέω εγώ, ξεκινάς 16 χρονών. Ωραία. Ωραία. Και παθαίνεις μια θράση. Πόσο αποκατάσταση είχε η θράση? Τον ίδιο χρόνο. Α, κοίταξε. Όχι, όχι. Περίμενε. Θλάση μπασκεμπορίστας δεν παθαίνει. Ρε, οι αγύμναστοι ποδοσφαιριστές παθαίνουν. Παράδειγμα σου λέει. Όποιος είναι αγύμναστος παθαίνει θλάση. Εκτός άμα φας κλωτσιά στον αέρα. Δηλαδή άμα πηδήξει και το γόνατο χτυπήσει τη γάμπα την ώρα που είναι στον αέρα και τρακάρ, έτσι παθαίνουν. Και παθαίνει το αιμάτωμα. Το αιμάτωμα το οποίο βγαίνει σε θλάση. Ναι, κόβεται. Αυτό είναι. Λίγο και βγαίνει αίμα. Ναι. Αυτά τα σπριντ που ξαφνικά ξαπλώνουν κάτω και πάει και ο αντίπαλος και τον πατάει. Τι, αυτό που τους πατάνε. Κράμπα τα είναι αυτό. Κράμπα είναι αυτό και μετά είναι θλάση. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Το ξέρεις, αυτό. Βάλε καρφίτσα. Βάλε καρφίτσα. Αν το παρκέ στα 25 μέτρα και να δείξει γήπεδο 120 μέτρα που είναι χορτάρι και πάει το πόδι σου μέσα με τις τάπες, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει κάτι συχηματάκια περίεργα, α πούμε, που λες, έλα μωρή, εντάξει, εντάξει, είμαι και ξαφνικά μου κάνει ένα σπριντ. Και εκεί μπορεί. Εκεί είναι από κούραση, περισσότερο από κούραση, είναι παρά από κάτι άλλο. Εκεί μετράει η εμπειρία. Εκεί σταματάς. Εσύ άμα είσαι έμπειρος, σταματάς τις αδερφές. Κοίταξε, η ιατρική που λες, σίγουρα κάθε χρόνο έρχονται καινούρια πράγματα, όπως και η γυμναστική. Ναι, εμένα με διαφέρει διαφορά στην 20η αιτία. Δεν είναι αυτό, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Αυτό είναι και πώς είναι ο αθλητής. Οργανισμός. Υπάρχουν οργανισμός. Πώς είναι ο αθλητής, πώς είναι. Άμα είναι και... Προσωπικά σας βιώματα, από εσάς λέω. Εγώ ας πούμε για να καταλάβεις, όταν ξεκίνησα, δεν είχα χάσει μάτς, δηλαδή θέλω να πω τραυματισμό έτσι. Και πρώτη φορά που έχασα μάτς ήταν στα 20 μου, δηλαδή στα 4 χρόνια, 16 που ήμουν στην πρώτη ομάδα. Μέχρι τα 20 δεν είχα χάσει μάτς και έχασα με τον πάνε προπονητή. Ναι, λογικό. Με τον πάνε προπονητή παίζαμε ένα παιχνίδι Ευρώπη, εύκολο βέβαια. Και είχα ξαπλώσει κάτω από τη μέση. Είχε σφίξει η μέση μου και έκλαιγα επειδή δεν έπαιζα. Δεν μ' άφησε να παίξω. Μου λέει, όχι, θα μείνει αυτό το μάτς, θα παίξει το επόμενο. Τότε. Και μετά, ξέρεις, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν είχα τραυματισμό πολύ σοβαρό, δηλαδή κάτι χιαστούς και κάτι τέτοια περίεργα σπασίματα για τέτοια ξύλο. Και πάμε ξύλο εδώ, για αυτό το ακούτε του. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα κάνα τραυματάκι, κάνα τέτοιο πράγμα. Για τα διαστρέμματα αυτά. Διαστρέμματα, αν δεν έχεις και όσο τον πόνο παίζεις.
Εντάξει, τώρα αν το πόδι σου δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι. Αυτό, το τελευταίο μου τραυματισμός ήταν βαρύ διάστραμα. Που εντάξει, έμεινα ένα μήνα έξω. Ήταν το πόδι μου. Με λιτζάνα. Ο Μπάν έχει παίξει έτσι. Έχει παίξει. Μα ήταν τελικός Ευρώπης, ναι, όλοι παίζουν. Ναι. Δεν το μαρτυράνε. Δεν το μαρτυράνε και πολύ. Ναι, το θέμα είναι να παίξει σε τελικό Ευρώπη. Φτάσει μέχρι εκεί, το κάνω. Ωραία λοιπόν. Δεν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εξέλιξη έχει η ιατρική. Τι εξέλιξη να έχει η ιατρική, ρε φίλε. Ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι κάποτε ξέρω εγώ, άμα είχες μηνίσκο, έμενες 8 μήνες έξω. Κοίτα, και τώρα σε 20 μέρες παίζεις. Και, και το χιαστό που ήταν 9 μήνες έχουν γίνει 6. Και τώρα είναι αν και είσαι 4. Πολύ καλά γυμνασμένος, είναι ανάλογα το σώμα σου και τα πόδια σου πόσο γυμνασμένα είναι. Υπάρχουν παίκτες που έχουν μπει σε 5 μήνες. Δηλαδή, σκέψου το Γιούλ που έχει κάτι πόδια τεράστια, σε πόσο καιρό μπήκε. Και παίζει το ίδιο. Και παίζει το ίδιο. Και τον άφησε ο Λάσο εδώ και λέει: ένα μήνα είναι έτοιμος. Αλλά τον αφήνω να κάνει προπόνηση με την ομάδα 5-5 ένα μήνα για να μην μου ξαναβγάλει πρόβλημα καθόλου. Ναι. Και τον άφησε ένα μήνα έξτρα. Ναι, γιατί όμως το κάνει αυτό. Για την ψυχολογία του καθαρά. Δεν είναι μόνο ψυχολογία. Άμα το δεις, είναι και το. Αυτό ήθελε να μπει κατευθείαν. Καλά, αυτό είναι και η υγεία της ομάδας. Ναι. Αλλά για σκέψη τώρα: ένα μήνα τον άφησε έξτρα και πλέον δεν είναι το παιδί. Έχει χτυπάξει να είναι καλά. Δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Ενώ οι ποδοσφαιριστές θέλουν κανένα 2 μήνες. Παραπάνω έτσι. Αυτό έχει να κάνει. Γιατί έχουν ψυχολογικά. Πώς το λέγανε αυτό που έρχεται ο παίκτη, ρε Ζαουπάουκ. Το Λεβέκ. Ναι, που πήγε και του είπε ότι δεν αντέχουν την πίεση. Όχι, ρε, ο Λεόβατς. Εντάξει, του Λεβέκ είναι άλλη ιστορία. Άλλο αυτό. Αυτό έπαθε. Ο Λεβέκ ήρθε με καμιά 812 τραυματισμούς και του έκανε 843 μήνες. Δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι, έχει συμβόλαιο. Συμβόλαιο κανονικότατο, φίλε. Έχει το συμβόλαιο που έχει ο Ροτζέσκι στο Παναθηναϊκό. Κάπου εκεί είναι. Πόσο, 4 εκατοστάρια δεν έχει ο Ροτζέσκι. Κάπου τόσο έχει αυτό. Μια χαρά. Τα πιο ξεκούραστα 4 εκατοστάρια δηλαδή τη ιστορία του αθλητισμού τα προσφέρει ο ΠΑΟΚ μια προσφορά τη UNICEF η οποία έφυγε και αυτή από τη χώρα μα. Έφυγε. Έβλεπα, δηλαδή, έγινε. Έβλεπα. Ένα εκατομμύριο εκατό. Να ανακοινώνει τη UNICEF ο Ολυμπιακό. Και λέω, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι με τον Ολυμπιακό. Η UNICEF, κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Έφυγε η UNICEF. Εντάξει. Να πούμε ότι. Εντάξει, φτάνει με τον Ολυμπιακό όλη την ώρα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έγινε το 3-0. Ποιο 3-0. Τρεμάσκεται. Δεν περίμενε. Η αρμάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου κατάφερε να κάνει 0 ήττες στα παιχνίδια πλην Παναθηναϊκού. 5-0 στα play-off. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εντάξει, αυτό είναι το ταβάνι μας. Το πιάσαμε, ρε φίλε. Σωστό. Κάτι οι τύποι που βγαίνουν και κράζουνε. Άκουνα δεις. Η μαγκιά όταν κάνεις λάθος... Αυτό πρέπει κάτι, πρέπει να γίνει, να υποθεί κάτι. Αυτό όταν... Η μαγκιά ποια είναι. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Η μαγκιά ποια είναι. Όταν κάνεις λάθος, ωραία, να πεις εκτίμησα λάθος την κατάσταση, μπράβο ρε παλίκα, ρε. Όλα καλά. Παίξαμε και ωραίο μπάσκετ. Ναι. Ωραίο. Ωραίο, αναλογικά, εντάξει. Δηλαδή από μία φάση και μετά, δηλαδή το μάτι που θυμάσαι με πήρα τηλέφωνο και τα λοιπά, που τους είδα και από κοντά. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτεροι με τους Αμερικάνους, πήραν και τον άλλο το Αμερικάνο, το Betway. Εξαιρετικός παίκτης και αυτός. Μετά πιάσαν ένα απίθανο σερί και καλά μάτς και κερδίσαν μετά. Κερδίσανε Ολυμπιακό. Μπράβο, Ολυμπιακό. Ολυμπιακό δεν κερδίσανε απλά στην τύχη και στο πόλο. Όχι, ναι. 40 λεπτά από και λέει και το παιχνίδι. Δηλαδή ναι. Δεν είναι μια νίκη έτσι. Ναι. Γιατί είχε προηγηθεί και η ΑΕΚ, ούτε ένα από τους. Ναι. Καλά, και την ΑΕΚ 2-0 και. Εντάξει, είναι. 4-0 όλη τη χρονιά. Στο δεύτερο μισό, η μαύρη στιγμή του μπασκετικού της ομάδας είναι εκείνο το κολοδιάστημα για τα 3 λεπτά με την Κασίγιακα. Εδώ. Που από 19 πήγε. Ναι, από 19 πήγε. Χωρίς λόγο. Θα πήγε σαν εφόρ. Ναι. Πηγαίνει mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Και όλα αυτά με μια ομάδα που όχι απλά αμφισβητήθηκε, ξεφτυλίστηκε παιδιά στην αρχή. Στην αρχή, ναι, πολύ. Οι ζήτε και μας ήταν. Δηλαδή αυτά που λεγόντουσαν. Κάτσε ρε Σικούστα. Είσαι νέος προπονητής. Uh-huh. Έχεις δεχτεί τον Σούλη που έχει μια ιστορία στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, ναι. 8 χρόνια. Και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. 30 χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, ξεκινήσει από το κύπελο Κόρατς. Και έχει φτάσει τέλος πάντων. Ναι. Έχει ιστορία. Είναι. Αν πει 5 προπονητές ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν τον βάλει μέσα. Εννοείται. Θα βάλει μέσα τον Σούλη, εννοείται. Ωραία. Και υπάρχει μετάβαση από τον ένα προπονητή στον άλλον. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα μηχανισμό που αλλάζει ένα τόσο σημαντικό στέλεχος μετά από τόσα χρόνια,
θα υπάρχουν κρατασμοί. Το ξέρουμε, είναι δεδομένο. Στυλ παιχνιδιού, φιλοσοφίες, όλα αυτά. Φιλοσοφία είναι, είναι όλο το. Φιλοσοφία. Μα... Τι βάζει, μα φωνάζει ότι θα αλλάξει και η φιλοσοφία. Γιατί κακά τα ψέματα, ήταν όντω το πάσο που παίζαμε με σούρ τα τελευταία χρόνια. Ήταν πιο σταθερό, λίγο... πιο. Ναι, πιο σετ. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι, όπως τον έκανα αυτό στο Duke, τον προπονητή, ρε. Ο Ζιζεύσκι, να κάθεσαι να βλέπεις τακτική στο παιχνίδι και ξέρω εγώ. Και... Ήταν λίγο κουραστικό για το θεατή. Ξέχασα την αποτελεσματικότητα. Δεν ήταν κουραστικό, ρε. Πάτε τα βάλει. Ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό. Γιάννη, δεν είδαμε σαν τα φετινά παιχνίδια ποτέ. Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά με τον Τόσιερ και... Α, ναι, πιο, ναι, που είχε, ναι, αλλά... Και το υλικό που αυτά, είχε. Αυτά τα παιδιά τότε, γιατί έβλεπα μάτς, δεν παίζανε σετ παιχνίδι. Δηλαδή ήταν λίγο το εντελώς αντίθετο του με το Σούλη, έτσι. Δηλαδή αφήνανε Τόσιερ, να παίξει. Πιο γρήγορο, ναι, πιο γρήγορο παιχνίδι. Ποιον καλή είχαμε εκείνη τη χρονιά. Ο Μάρσαλ, πώς ήταν. Ο Μάρσαλ, τον Τόσιερ. Εντάξει, ήτανε. Και τότε που το μάτς με τον Άρη το πήρε μόνος του και έπαιζε ένας-ένας το τελευταίο δεκάλεπτο μόνος του, ένας-ένας, εδώ στην Παλαδό και έπαιζε ένας-ένας, έβαζε καλά και ο Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ που έπαιζε ένας-ένας, εναντίον ενός όλο το μάτς. Αυτός όντως, άμα δεν έπαιρνε 30 μπάλες στο παιχνίδι, πάει σε σκότωνε κιόλας. Ήταν τέτοιος τέλος. Τέλος πάντων, και κάνουμε την κουβέντα αυτή και το έχουμε σε εσάς. Με τον Γιάννη το έχω ζητήσει αρκετές φορές. Έρχονται και στραβές με τους δύο γκάρ που χτυπάνε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ωραία. Πώς είναι δυνατόν να περιμένει κάποιος αυτή η ομάδα να μην αγχωθεί και να μην τη στηρίζει κανείς εκείνη τη φάση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Το ξέρεις πώς είναι. Νομίζω στην πέμπτη αγωνιστική πρέπει να ο Πάγου να ήταν ή ενδέκατος ή δεύτερος. Ένα μάτσι είχε πόσο. Ένα πέντε ή ένα τέσσερα. Ναι. Πω από τι γινότανε. Ναι, είχε λίγο τέτοιο. Να σου πω την αλήθεια τώρα, ήμουν στα Τρίκαλα έτσι, και ήρθε η ομάδα να παίξει και τους κερδίσαμε εύκολα. Δηλαδή, δεν θα πω ότι. Τα Τρίκαλα, ας πούμε, τον πάω και λες, εντάξει, θα πάω να παίξουμε ένα μάτς. Αν θα το κερδίσουν, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Και όντως, δηλαδή, άμα τους έβλεπες έναν, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα. Και το μάτς πήγαινε τόσο εύκολα που λες, κάπου δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεσπάσει, δηλαδή, θα έχουν 5 λεπτά καλά. Και όμως πήγαινε προς τα κάτω, συνέχεια προς τα κάτω. Φαντάσου λοιπόν πόσο είχε επηρεαστεί η ομάδα από την περίοδο ενός και τη άλλη. Να σου πω κάτι, εφόσον ο προπονητής είχε δηλαδή, από πίσω τη στήριξη. Θα ήταν και χαλαρός και θα πει: εμένα η δουλειά μου θα βγει. Σιγά σιγά και όντως έγινε αυτό έτσι. Ναι. Δηλαδή βγήκε, δεν υπήρχε φόβος του να αλλάξει τον προπονητή, ασχέτως αν υπήρχαν φωνές γύρω-γύρω κτλ. Από τη στιγμή που ο προπονητής ήξερε, έκανε τη δουλειά του. Είναι και λίγο φωνακλάδες παουξίδες. Έκανε και αλλαγές. Εντάξει, ο κόσμο ήταν μέσα στι τελευταίε εβδομάδε που έχουν έρθει ναι. τελευταία χρόνια. Ναι. Ναι. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και έτυχε τότε το πρώτο μάτς που έπαιξε φιλικό. Έπαιξε εδώ πέρα στα Γαλαμαριά με τα Τρίκαλα και λέω παιδιά πήρατε πολύ καλό παίκτη. Τον ήξερα από την Ιταλία και λέω πήρατε πολύ καλό παίκτη. Μου λέγανε να δούμε λέει, πώς θα βγει και τα λοιπά, αλλά πήρατε καλό παίκτη λέω. Και όντως εντάξει το παλικάρι είναι ασώδιο, ξέρει να πασάρει, ξέρει να σκοράρει. Τίποτα και δεν κρύβεται το βασικό ναι, για το ό,τι μάδος. Και να χάσει και να χάσει σουτ και τα λοιπά δεν... Εμένα αυτό στον κάρα αυτό θέλω, να μην κρύβεται. Όταν και η μπάλα να βγαίνει. Έτσι. Γιατί να την παίρνει, πάρει. Και α τα χάσει, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν τα βάζει. Έτσι είναι. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε σερβάρο και αυτοί οι μπάσκετ παίζουν. Σουτάρουν. Αυτό δεν το έχω δει, παιδιά, μισή φορά. Μου το. Τρεις φορές με είπα να πάω. Πήγαινε να γελάσουμε. Γιατί... Δεν μπορώ να κάνω το κάτω. Το πατούσαμε εμείς εδώ like την πατανική για να μην. Καλά, με πρώτο θα βγει. Υπόσχομαι 1000 like κάθε φορά που παίζει. Τι like, τι like, ρε, τι μέρα, εγκόμενα είμαι like. Ψήφους, θετικούς ψήφους. Θετικούς ψήφους, ναι. Εντάξει. Τρεις φορές μου είπε να πάω, με έχουν πει να πάω στον Dancing with the Stars. Και κουρασμένοι θα είναι αυτές το βραδάκι, θα τις δίνεις κιόλας, θα θέλω να σε φάνε. Θα είναι ο μόνος που δεν έχει τατουάζ θα πω. Ναι. Πού πας χωρίς τατουάζ, θα σου κάνω. Θα σου κάνω μια προβοσκίδα εδώ έτσι. Θα βάλω το τέλειο. Πάμε στο διάλειμμα. Τώρα μπήκαμε στην ώρα του Γιάννου. Ωραία, καλησπέρα σας. Ντουέτο 107,4 by Libro. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Ακούσαμε τι. Μην πω τώρα. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Φοράει ακουστικά για να ακούτε τα τραγούδια. Φαντάζομαι. Δεν φοράει ακουστικά να ακούει εμά. Φοράει και τα τραγούδια. Δηλαδή πραγματικά. Εννοείται. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Και αυτό είναι ελληνικό τραγούδι. Τι είναι? Ψηλά τα χέρια. Για με τραγούδα το λίγο. Τραγούδα το λίγο. Χατζηγιάννη. Έχω πάει στο Χατζηγιάννη πολλές φορές. Ναι. Να σκέφτε λίγο, ρε φίλε. Μου κάνει μια φωτογραφία. Βγάλε τη σέλφη σου. Έλα, θα την κάνω ρομαντική. Εμείς είμαστε ωραίοι. Που πάω τη Λία στον Παρθενώνα, ρε παιδιά. Ωραία, ξύλο μωρό μου που σε έφερα να πούμε
κοίτα το φεγγάρι και κάνω μία έτσι και δεν υπάρχει φεγγάρι πουθενά. Ηλία δεν έφυγε. Μου λέει ποιο φεγγάρι, κάνω μία έτσι. Ένα φεγγάρι. Εντάξει, πως κάνεις έτσι. Το γράψε ένα φεγγάρι. Τι κάνει, ναι. Τι τραβάει. Έπλεξε για αυτή. Εντάξει, τα ξέρε. Αυτή τα ξέρε και δεν μιλούσε. Σε ερωτεύτηκε. Τι να κάνουμε, φίλε, τέτοιοι είμαστε. Γιατί γελάς ρε. Γελάει, είναι ρε, αλήθεια. Το βλέπω, το βλέπω. Παιδιά, δεν μπορούν χωρίς εμένα. Ρώτα στην πιάτσα, βγες στον δρόμο, πες. Μπορείς χωρίς τον Κόλκα. Όποια να είναι στον δρόμο. Ρώτα ρε, βράχο. Κοιτάς εμένα έτσι. Ζηλεύει, ρε. Σίγουρα. Ζηλεύει. Τι να κάνουμε, εσύ είσαι γυναικάς, εγώ είμαι σκεσάκιας. Σιγά βρε, σκεσάκιας. Σκεσάκιας, σκεσάκιας. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Γελάει ο κόσμος πραγματικά. Ωραία Κώστα, όπως το βλέπω ρε φίλε, θυμάμαι τότε που είχες σαν νέα ρούλης, το εφηβικό, πήραν Πανελλήνιο. Πανελλήνιο, μετά μόλις τελειώσαμε, μας πήρε ο Σπερόπουλος τελευταία. Γυρίστε πίσω τώρα. Έχει προπόνηση 8 ώρα το πρωί. Και πάμε 8 ώρα το πρωί. Μάλλον δεν πήγαμε 8 ώρα το πρωί. Το λεωφορείο άργησε. Ξέρεις τώρα, όλο το βράδυ. Δεν είναι σε μεσολόγια και τα λοιπά. Μέχρι να έρθεις εδώ τότε, φαντάσου. Και ήρθαμε σε 10 ώρα. Σας είπα εγώ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Προπόνηση. Σφαιρόπουλος. Εσύ, όντως ο Σφαιρόπουλος είναι τόσο νευρικός. Εντάξει, ήταν με τους μικρούς τώρα, ναι. Ήταν. Με τους μικρούς, ξέρεις, μας έβαζε λίγο χέρι αυτά. Κλασικά. Ναι, το βλέπω τώρα καμιά φορά θολώνει το μάτι του. Δεν είναι. Είναι αγρίμη, ρε. Είναι αγρίμη. Δεν είναι. Αν και λίγο τον βλέπω, έχει ηρεμήσει λίγο, αλλά είναι ακόμα. Τσίτα. Εγώ λυπάμαι, παιδιά, τώρα στα ίσα τώρα, επειδή είχαμε για την εμπειρία φέτος αρκετές φορές πίσω από τον πάγκο. Τον Πινελί και πιθανόν ήταν πνευματική, ρε παιδιά. Τι Πινελί. Τι φταίνει αυτή. Την άλλη την κάνει τη βλακία ο άλλος μέσα. Ωραία. Δεν μπορεί να το βρει τον άλλο μέσα γιατί παίζει όμως. Δηλαδή. Θα του σκοτώσω την ψυχολογία. Αλλά κάποιο πρέπει να φάει το Πινελίκι. Γυρίζει πίσω, ξεκινά τα Πινελίκια σε όλου, όλοι σε κοιτάνε. Έχει το τέλο, λέει εντάξει. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτό όμω επηρεάζει, ρε φίλε, όταν παίζει να παίξει. Δηλαδή λε τώρα, άμα την κάνω, ωραία, τι θα ακούσουν οι άλλοι. Το σκέφτεσαι αυτό. Όχι. Όχι. Τι να σκεφτεί, ρε φίλε. Το μάτσο, όχι. Την ώρα του αγώνα. Πρώτα από τα πινιλίκια που πέφτουν, δεν ξέρεις ποιος σε βρίζει και ούτε σε νοιάζει. Αυτό που έλεγες θες, ξέρεις, μη χαρά ποιος σε βρίζει. Αυτό ήταν στην προπόνηση, ρε φίλε. Καλά, ναι, στο γήπεδο, στο μάτς, δεν καταλαβαίνεις. Α, τα ακούς, αλλά εντάξει, περνάει. Γιατί, ας πω κάτι, κάνεις μία, αφού ξέρεις ότι θα κάνεις τη δεύτερη, τρίτη, κάποια στιγμή, θα τερματίσει. Ο προπονητής δεν βρίζει εσένα. Τις αποφάσεις που παίρνει. Τις αποφάσεις. Είχα προπονητή, πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο προπονητή. Ο οποίος έπαιρνε time out και έβριζε τον Νίκο Οικονόμου για τρεις φάσεις πίσω, δηλαδή για 1,5 λεπτό πριν. Έπαιρνε time out. Είχε κόλμα και δεν ήξερε να πει. Απλά. Όχι, δεν ήξερε τι να πει στο time out. Και έλεγε τον Οικονόμου, γιατί σου τα αρέσει τότε. Πέρσι, γιατί. Όχι, τώρα είναι. Έχει νοοτροπία, πώς δεν ξεχνάνε αυτές ποτέ και μας θυμούνται 6 μήνες πριν τι κάναμε, ξέρω εγώ και μετά. Έχει και τέτοιους, φίλε. Εντάξει, αλλάξαν λίγο τα δεδομένα τώρα με τους προπονητές. Είναι πιο ανοιχτή, πιο ελεύθερη. Σε αφήνουν να παίζει λίγο πιο ελεύθερα, πιο να κάνει χαζομάρι στο μάτι. Εντάξει, πλέον είναι πιο αθλητικό και το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, δεν μπορεί να σε βάζει ξέρεις, γιατί σου τα αρέσει έτσι, γιατί έκανε αυτό, γιατί έκανε εκεί. Σε αφήνει να παίξει ελεύθερα και αφήνει να παίρνει αποφάσει εσύ. Εντάξει. Ναι, έχει αλλάξει πραγματικά. Σου έχει δώσει ρε παιδί μου 4-5 εντολές, ας πούμε 4-5 πελέις. Στην άμυνα, αν θα είναι αυτό, θα κάνει αυτό, με τον ψηλό αυτό, ξέρω εγώ. Τα ξέρεις όλα, είσαι έτοιμος από την προπόνηση και μετά σε αφήνει 40 λεπτά εσύ να το αποφασίζεις για το μάτι. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλη υπόθεση. Για το βέβαια, μάτς. Γιατί ξεχωρίζει και το level του αθλητή. Γιατί ένας αθλητής μετά του κόβει και δεν μπορεί να παίξει αυτό. Δεν παίζει καν, δεν παίξει καν. Ναι, δεν παίξει. Ακριβώς. Τώρα είναι όλοι. Ποιες ξεχωρίζει παίκτες Ευρωλίγκας, παίκτες άλλου επίπεδου. Κάπως έτσι δεν είναι πλέον. Εντάξει, μετά είναι και αθλητικότητα, είναι και το άμα τα βάζει. Rebound, αυτά, ξέρεις, ο καθένας το δικό του τι μπορεί να βάλει. Καλά, σίγουρα αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, μεγαλώνοντας κάνεις σίγουρα πολύ λιγότερα πράγματα, ξοδεύεις πολύ λιγότερη ενέργεια για να κάνεις περισσότερα πράγματα. Είναι γιατί ξέρεις που να. Πότε που να κλέψεις, που να. Όχι όπως όταν είχε ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, δεν ξέραμε που είναι, τον ψάχναμε. Αυτό θέλω να πω. Έτρεχε παντού. Παντού, ναι, γιατί προσπαθούσα να βοηθήσω. Γιατί ήμουν γυμνασμένος πολύ πρώτον απ' όλα.
Ναι, και ειδικά, λέει, γελάει ο ίδιος. Ειδικά η χρονιά η τελευταία, η τελευταία χρονιά που παίξαμε μαζί με τον Κώστα το 2000-2001 τότε με το φίλο του Πατατούδη, τον κολλητό σου που σε πλήρωσε μέχρι την τελευταία δαχμή, που ξέχασε, ξαφανίστηκε από Σεπτέμβριο μήνα, ναι, από Νοέμβριο μάλλον, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί. Ναι. Είχαμε μείνει 7 επαγγελματίες και εκεί βρήκε ευκαιρία, ναι, και όχι ευκαιρία, άξιζε να παίξει ο Κώστας. Τα άλλα τα δυο τα παιδιά, ο Αποστολίδης είχε ταλέντο γι' αυτό, αλλά δεν είναι... Την Πάτρα πήγε. Πού πήγε. Από πέρσι δεν ήταν. Ναι. Ήταν, εκεί ήταν. Πώς το λέγατε άλλο το παιδί? Ο Τριφτανίδης. Τριφτανίδης, ρε, όλο το ξεχνάω. Ναι, ναι, ναι. Ας με συγχωρείς. Και αυτό ήταν ένα παλικαράκι 2-10, 2-8-2-10. Δεν το θυμάμαι καν. Αριστερό. Ναι, αριστερό. Δεν έπαιξε το παιδί, δεν έπαιξε. Αλλά έκανε συνέχεια προπόνηση. Κάναμε δηλαδή εμείς οι μικροί που ήμασταν εκεί, κάναμε την ομάδα τη μεγάλη. Και τότε είχαμε μείνει όντως 7 άτομα. Είχαμε μείνει μεγάλη 7 άτομα. Και ήμασταν 3, 10 κατεβαίναμε. Ο Λουκάς δεν ήταν. Όχι, μετά ήταν. Ήμασταν 10 άτομα. Πηγαίναμε παντού 10 άτομα. Παίζανε 7, εμείς καθόμασταν. Αλλά στην προπόνηση κανονικά, εντάξει, εννοείται. Και παίζανε, εντάξει, εννοείται, θα παίζουν αυτοί. Και όταν αν τύχε να κερδίζουμε πολύ και τα λοιπά, παίζαμε και εμείς οι τρεις. Ναι. Και είχε, εντάξει, είχε κάτι μάτς που έπρεπε να παίξω, ας πούμε, στην Ιαρή, θυμάμαι με τότε. Στην Ιαρή, εκείνο το παιχνίδι. Μπαίνω μέσα και μου λέει, μικρέ, μη φοβάσαι. 45 ευρώ με το μάτς. Ναι, αλλά πώς πόντους έβαλες? 8. Σε 45 δευτερόλεπτα. Είναι μόνο μου. Όταν σου λέω αν είναι το μπάσκετ έτσι όλη μου τη ζωή, θα κάνω παπάδες. Τζόρνταν. Δεν σου κάνω πλάκα. Έπαιρνα την μπάλα. Κανένα. Πάρε. Μόνο ζωή μου. Την άλλη φάση μου κάναν φάουλ γιατί ήταν τελευταία δευτερόλεπτα. Με φωλέ. Με τι βάλω. Εντάξει, είχα και λίγο ψηλό άγνοια κινδύνου. Ας πούμε. Δεν... Έπαιρνα να παίξω. Για μένα παιχνίδι ήταν. Τώρα 16. Τι 16 χρόνια. Βάζω βολές. Μετά ξανά μόνος μου. Μου πετούσαν την μπάλα, καλάθι. Λέω έτσι, το μπάσκετ είναι ωραίο. Έτσι είναι. Εντάξει, δεν είναι πιτσιρικά, τι θα κάνει. Ας διπλάρουμε αλλού, πάρε την κεφαλιά σου, χάρηκα πολύ. Ναι, και κάναμε τρελό διπλό. Με μια αρέσει να παίζει η Ευρώπη τότε, δεν ήταν μάπα με ομάδα. Με Χιλ, με Πανταζόπουλο, με Ταπούτο. Είχαμε χάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί έχασα εγώ 2 βολές. Ένα δευτερόλεπτο πριν. Δώσε μέρα, σου βάλω. Όχι ρε, δεν μασάμε, τι. Όχι, έρχεται μου λέει μετά, μπρο μου μικρό. Επικοινωνιακός, ε. Έτσι τα μέχιανε από το κεφάλι το σβέρκο μου, μπρο μου μικρό. Έφτανε μια κουβέντα μου. Τελείωνε, ναι. Ποιος είσαι, Σοκράτης. Δηλαδή τώρα κάτσε ρε φίλε, μπαίνεις στην ομάδα. Ωραία, και η μεγάλη είναι ο Γιαννούλης. Είναι ο Γιαννούλης, Γιαδέλης, Κολτεμπέλα. Ναι, ο Γιαδέλης μου είχε στον ΠΑΟΚ. Κολτεμπέλα, Κορονιός, Ράπο, Σιγάλας. Σιγάλας. Έχεις πράγμα. Μιλάμε, έχω... Δε, έχεις όχι, πράγμα. Έκανα όμως προπόνηση μαζί τους και τώρα άλλο ξύλο. Λιμιάτης. Ωραίο πράγμα. Και λιμιάτα... Τιος. Με γάμπες εκεί. Με γάμπες τεράστιες. Και στήθος. Εντάξει, ήταν άλλο πράγμα. 2000-2001 που ήμουνα ο νούμερο 13 της ομάδας, πήγαινα σε όλα τα ταξίδια Ευρωλίγκα και τέτοια. Τώρα το μεταξύ πάμε στη Βαρκελόνη να παίξουμε Ευρωλίγκα και δεν ξέρω γρήγορα αγγλικά, ούτε yes ούτε no. Και με έχουν μόνο μου στο δωμάτιο. Ούτε να φάω δεν μπορούσα. Κατέβαινα κάτω, δεν ήξερα τι να πω. Λέω πίσω. Πάλι δωμάτιο. Ο μήνο το κάνει αυτό 30 χρόνια. Πάει σε ένα ρεσιπιονίστη για μένα, του λέει. Πέσαμε κάτω τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον ο άνθρωπος ξέρει να το κάνει. Ναι, και μια φορά σε έναν διαιτητή είπε «Hi, hi, είναι ο διαιτητής, πριν το παιχνίδι». Είσαι στο ξενοδοχείο. «I am Greece». Έκανα εγώ το μεταφραστή, ρε. Είμαι η Ελλάδα, ο κούρος αυτό που ζω. Ήταν ωραία, ήταν... Θεϊκές στιγμές. Άλλες χρονιές. Τότε θα κάνεις. Τι ωραία, εδώ. Διακοπές. Μπορεί μου, σκέφτεσαι το... Διακοπές, όχι. Με την Τενερίφη μίλησες καθόλου. Πριν φύγω μίλησα με το μάνατζερ της ομάδας. Μου είπε ότι με έχουν στα πλάνα τους να μείνω για το χρόνο. Δεν έχω συμβόλαιο. Και περιμένω πρόβαση. Αυτό. Και δηλαδή, φυσικά κάτσε, και μπορώ να... Όταν είμαι στα πλάνα σου, ναι. Θα σου πω, δεν σε έχω στα πλάνα μου, θα σου πω, αδερφέ, πήρε τα φεχτήσει εκεί να υπογράψω. Δεν είχαν προπονητή, είχε φύγει ο Φώτης. Ο Φώτης που πήγε. Πήγε βοηθός Utah Jazz. Σχολείο 6, είναι φιλικά την κοκκινομάγουλος και τότε από σένα εκεί.
Για λέγει. Ναι. Αυτό το Utah Jazz. Βοηθός. Βρίσκεις ένα σύντροφο και δεν κοιτάς ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τίποτα. Μορμόνι. Μορμόνι, ναι, δεν έχει. Danny Vrensfield, δεν το πρόβλησε. Τέλος πάντων, εντάξει, πάει εκεί αυτός. Και, εντάξει, απλά μου είπε ότι μέχρι να βρούμε προπονητή δεν μπορώ να κάνω κάποια κίνηση. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα, άμα κλείσω παίκτες και ο άλλος δεν τους θέλει, τι να κάνω. Ναι, αλλά και υπάρχει ένας προπονητής, ο οποίος τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σήμερα υπέγραψε στην ομάδα. Ο περσινός, με αυτόν που κερδίσανε το Champions League, ξαναγύρισε. Και αυτός θα φτιάξει την ομάδα. Τώρα μπορεί να είμαι, μπορεί να μην είμαι. Εντάξει, δεν με πιέζομαι κιόλας. Καλά, δεν θα πάρεις να υπογράψεις αύριο. Ναι, αλλά καλό είναι να ξέρεις να έχεις το κεφάλι σου. Αν και εσύ έχετε πολύ χρόνο, ρε φίλε. Εμείς, ναι, Αύγουστο. Αύγουστο, μετά 15 Αυγούστου. 20 Αυγούστου ξεκινάνε προετοιμασίες. 20 Ιουνίου ξεκινάει το ποδοσφαιρικό. Α, ναι. Αν 25 παίζει προγραμματικά. Αν 25 παίζει προγραμματικά. Θα έρθετε μαζί με Ολλανδία στην προετοιμασία, θα έρθετε μια βόλτα, δεν θα κάνετε τίποτα. Στο μάτσο μου έρθουν. Α, στο μάτσο, λίγο χαβάλα. Μας βρεις κανένα στήριο κούτρα. Άσε ρε Γιάννη, όλοι θα έρθετε στην προετοιμασία, γελάσουμε λίγο. Να γελάσεις την προετοιμασία. Εμείς δεν το έχουμε, αυτά με τους άλλους δεν το έχουν. Είναι δυνατόν να γελάσεις. Εσύ με τα ποδήλα τα κάνεις κάτι, μην το παίρνεις μια φωτογραφία και κατεβαίνεις πάνω από τα ποδήλα. Δεν έχω ποτέ σε ποδήλα, δεν ξέρω φωτογραφία σε ποδήλα. Με αυτά που βλέπω στις τηλεόρασεις. Με αυτή την κοιλιά που έχει, πού να ανέβει. Συγγνώμη, όλο παντού ποδήλατα εσύ δεν παίρνεις. Εγώ δεν έχω ανέβει σε ποδήλατα στη ζωή μου ποτέ στην Ολλανδία. Γιατί? Γιατί όπως έχουν με τα μάξια και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν και με τα ποδήλατα. Ωραία, άμα πάρω από ποδήλατο, δεν πρέπει να μάνω γεια σου. Σε φανάρι. Να μην έρθει καμία βλάχα. Καλά, εκεί που είναι τα ξενοδοχεία και αυτά είναι όλο πράσινο, δέντρα, ιστορίες, γήπεδα. Ναι, έχει και δρόμους κανονικούς. Εντάξει, μην πας στο δρόμο, πάνε στο φωματόδρομο. Θα κάνω λίγο φέτος γυμναστήριο για το ξενοδοχείο. Ω, σταματά. Τι εννοείς, θα κάνεις κανονικό γυμναστήριο ή... Όχι, αερόβια, μια ώρα θα πάω γρήγορα. Έχει μάθει τώρα τη λέξη αερόβια και τη λέει όπου και να πάει, αυτός κάποιος τον την είπε. Όχι, ποιος σου το είπε να το πεις, να το κάνεις. Το έκανα, όταν χρειάζεται να χάσω κιλά, έχασα. Κόλκα, κοίτα εδώ ρε. Τι χαιρετάς ρε, νόμιζα ότι μιλά Skype ρε. Τι να κάνω, Skype. Τι είμαι, ο Σαββίδης είμαστε. Ο όγκος του ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη είχε αλλάξει λίγο από το Σαββίδης, ξέρεις. Έξω Skype. Μπλοκάρουν εκεί οι οπτικές σύνδεσεις, ιστορίες, όλα μπλοκάρουν. Έρχεται τώρα, θα έχει meeting πάλι. Μπαίνεις στο meeting χωρίς μουσική. Και βγαίνεις με μουσική, κανονικά φίλε. Τους λυπάται την ψυχή μου. Και ρωτάς κανέναν, τι γίνεται, τι είπατε. Και σου λένε, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι, είναι τόση η πηγή των πληροφοριών, τόση η ένταση των πληροφοριών. Όλες θυμάσαι... φίλε, είναι μεταξύ πληροφορία, μπινελίκη, αλλαγή θέματος. Γιατί μπινελίκη όμως, αφού πάμε έτσι λίγα θέματα. Ποιο ρε, τα στελέχη. Όχι, εννοώ το... Champions League να σηκώσουμε. Το αγωνιστικό ρε. Ας το διοικητικό ρε, ποιο ρε, στα meeting είναι το διοικητικό. Ναι, αλλά δεν μιλάνε για το αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάνε για το αγωνιστικό, το οποίο κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, θέλω να πω όμως ότι όταν πάει καλά το αγωνιστικό δεν έχει τόσο πολύ βαβούρα. Θα φάει μπινελίκη αυτός που φταίει που είναι τόσο ακριβό. Ξέχωρα αν το OK το έχει δώσει Σαββίδης. Ναι, σωστό. Αλλά άμα παίρνει 30.000 το μήνα, εσύ θα φάει για μπινελίκη. Όχι, σκέφτομαι το κεφάλι μου, ναι, και. Μια χαρά. Και, τι να, δίκιο έχει ο πρόεδρος. Πού να πεις όχι. Ναι, αυτό ναι. Λες όχι. Αν έρθει στη Μέντρα ξαφνικά, είσαι επενδυτής. Ναι. Και πηγαίνει μπαίνει, αλλά είσαι 30.000 το μήνα. Ναι. Αλλά είναι λίγο τρελό, δε φίλε, σε φωνά στα meeting και σου λέει. Γιάννη, τώρα θα μου πεις εσύ εμένα για μπάσκετ και είναι αυτός ένα 11. Και δεν έχει πιάσει την μπάλα ποτέ. Αλλά σου δίνει 30 το μήνα. Τι θα πεις. Θα συστηθώ πάλι. Hello, my name is Yannis Yanoulis. I'm from Toronto, Ontario, Canada. I like you very much. Πώς το μιλάει, πώς το μιλάει. Αυτό που μιλάς κανονικά αγγλικά και βλάσικα ελληνικά δεν το καταλάβω. Από εκεί δεν είναι. Από εκεί δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι πως δεν καταλάβεις ελληνικά που είναι η γλώσσα μας. Εσύ πιστεύεις ότι καμιά σοβαρή άρθρωση και τέτοια. Εγώ. Ναι, λόγω. Είμαι ο Γαϊτάνος των Ενζιανών. Καταλαβαίνεις όπου και να πάει. Που έχει καταπληκτική άρθρωση. Θέλω να είμαι καμιά φορά που ξυπνούσα και πέρασα κατά ταξίδι. Και δεν θέλω να μιλήσω. Και λέω τέλος λαμπράκι, θα πάω στο Μάικ. Ναι. Τέλος λαμπράκι. Αριστερά. Αχ, κόλκα, δεν σε κάνει ποτέ, ρε φίλε. Εσύ τα διάλεγε. Εντάξει, μου αρέσει να μιλάμε στα ρε. Είδες, σε καταλάβαμε. Ναι, και άντε να μιλήσεις τώρα, μετά από καμιά σούρα και όλα Κυριακή πρωί. Γιατί τότε πάω στο Μάικ. Τότε ανεβαίνουμε πάνω. Και αυτός Βλάχος Τζομπάνης. Ναι, δεν έχω πετύχει ποτέ το. Είσαι Βλάχος Τζομπάνης, βγαίνει Σαββάτο. Σε πόσο και δεν βγαίνει Πέμπτες που είναι η καλύτερη μέρα που λένε όλες οι χαζογκόμενες. Η Πέμπτη καλύτερη βράδυ. Βγαίνω Πέμπτη και δεν πετυχαίνω κανέναν έξω. Η Πέμπτη είναι η καλύτερη μέρα με Πασόκ.
Πέμπτη. Με Πασόκ ήταν από Δευτέρα Κυριακή. Λένε... Δευτέρα μέχρι πέμπτη. Κυριακή. Εγώ Πέμπτη βγαίνω. Σαββάτο βγαίνει και η Κουτσή Μαρία. Βγαίνει την Πέμπτη, πεθαμένη παραλία. 12 και τέταρτο. Δεν είναι παραλία πλέον. Κλινούλα. Κατεβάζουν τώρα, τα, τα ρολά. Πού? Αγίου Μινά, Κατούνι, Κις. Τώρα εκεί έχει. Να σου πω κάτι, εσείς οι ψαγμένοι τα ξέρετε. Εμείς δεν. Δεν ψάχνω, δεν βγαίνω εγώ πλέον. Γιατί? Τι να δω. Τα ίδια, ε. Τι να δω. Πώς πρέπει να αλλάξει πολύ. Εσύ με και χρόνια. Ωραία. Και έχουμε και κοινούς φίλους πόσα χρόνια. Τι άλλο μπορεί να μου συμβεί σε αυτή τη ζωή. Να έρθει δηλαδή την άδεια στην Πόπλα να παρκάρει δίπλα μου. Οκ. Θα εντυπωσιαστώ. Να πέσει μια πυρηνική βόμβα στα 8 μέτρα. Ναι, θα πω μια πυρηνική βόμβα. Ωραία. Τι άλλο να συμβεί δηλαδή. Ξέρω εγώ εσύ. Δεν έχω κοινό. Πώς πρέπει να αλλάξεις πόλη, ρε φίλε. Όχι, θέλω να κάνω ένα πριβέ κλαμπ. Αυτό είναι το όνειρό μου. Με τόσους φίλους που έχεις μπορεί να σε βοηθήσει. Να κάνω ένα κλαμπ και να διαλέξω εγώ ποιοι θα έχουν κάρτα. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπαίνει κανένας άλλος. Όχι, κανένας άλλος. Θα διαλέγουν αυτοί. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για το βλάχο που θα μου κουβαλήσουν. Ναι. Όποιος μου κουβαλήσει καλά βλάχο. Είχε ανοίξει τέτοιο μαγαζί. Κίτρινη κάρτα. Στην Αθήνα, Αγούς, στο Κολωνάκι, το Παπαγκάιο, το Μπουζουξίτικο, το υπόγειο. Αυτό έχει γίνει έτσι. Ναι. Φίλε, είναι η καλύτερη ιδέα που μπορεί να γίνει. Ναι. Μπήκε όλος μέσα. Αγόρι μου, άμα το στήσεις λάθος θα είναι μέσα. Αλλά άμα σου πω εγώ, ρε φίλε, ωραία, θα μαζευόμαστε εκεί και ναι. Για αυτά τα γούστα, 1, 2, 3, 4, 5, αυτού και βγαίνω, ναι. Θα δίνεις 200 ευρώ το μήνα. Και τι θα κάνει, θα πίνει ό,τι θέλει. Θα πίνει ό,τι θέλει, θα ναι. Σου έχουμε... Τα φρούτα σου. Σούσι. Φρούτα σου, σούσι. Δηλαδή θα βάζεις μέσα και παίκτες. Όλοι, ρε. Άρα θα πρέπει να έχει και καλό τέτοιο. Τα φρούτα σου, τα έτσι. Δεν θα έχω έσοδα. Ταμείο θα υπάρχει. Θα ενημερώνω κάθε χρόνο, κάθε μήνα. Αυτό πήγε εκεί, αυτό πήγε εκεί, αυτό πήγε γιατί εκεί. Γιατί κόσμο μιλάς, πόσο κόσμο θέλεις. 150 άτομα. Ναι, αλλά για σκέψη όμως. Να ανοίξει να πάει μέχρι 300. Άτομα... Πόσο? Να ανοίξει να πάει μέχρι 300, άμα φέρεις. Αλλά 200 το μήνα, ε. 200 το μήνα είναι νούμερο, δεν είναι εύκολο. Άρα δίνουν ενίκιο 200. 200 το μήνα. Θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Είναι καλά. Ναι, άνοιξε το, ρε. 7 δουλειές, 5 site έχεις. Δεν θέλω να ρολάρει λίγο το πράγμα, θέλω να ρολάρει λίγο. Συγγνώμη τώρα, αφού έχεις τόσους φίλους γνωστούς που μπορούν να σε βοηθήσουν, γιατί το κάνεις. Γιατί ρε φίλε, έχει πολύ γραφειοκρατία το πράγμα. Πάλι τους άλλους. Για να δείξει ένα μπαρ θέλει 127 επίσημα έγγραφα. Αφού τα μειώσαν, είπαν, ε. Θα σου λέγα την πράγμα. Ναι, αλλά το ένα και σημαντικό είναι να έχεις άδεια να τα ανοίξεις. Γιατί όλες για αυτό σε κυνηγάνε. Και αυτό κάνει. Μπορεί να το κάνεις λες και δεν. Ναι, εντάξει. Λογιστικά θα βρούμε τη μόντα. Πώς να μάθετε να κορυδεύετε το κράτος. Όχι ρε, όχι λογιστικά ρε, για να φάω λεφτά. Πώς θα το χαρακτηρίσω για να μην τρέξω πολύ. Μπορεί να βρω μια μόντα όντως. Γιατί δεν θα είναι σαν... Είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος βέβαια εδώ που το συζητάμε. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε αυτό. Αυτό μου έχει κολλήσει. Χρόνια τώρα. Πού όμως. Κέντρο, πάνω το κάνεις. Να βλέπει θάλασσα. Ναι. Και μπροστά και... Έχουμε σημεία, δεν θα σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, δεν μπορείς να πας ανατολικά πολύ γιατί την κεφαλιά θα τη φας. Εντάξει, ούτε μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να έχεις άδεια υγειονομικό ενδιαφέροντος. Δηλαδή, προς Λαδάδικα πρέπει να πας. Ωραία. Ή να βρεις, ξέρω εγώ, ένα αρετήρε σε αυτά τα κτίρια. Μπροστά εκεί. Ναι. Να μην ενοχλείς είναι το θέμα. Ναι, αυτό. Για μας και γύρω γύρω περίεργο. Κολλητό σου μπουτάρι, θα σε δώσω αμέσως την άδεια. Αδερφός μου, φίλε. Ναι. Κολλητό σου μπουτάρι. Δεν το ξέρω, αλλά δεν φοβάμαι. Βγαίνω μαζί βόλτα. Το πετυχαίνω κάτι ξεκούθουνα 5 ώρα το πρωί, 5.30. Τρέχει. Όχι, δεν πετάει. Στην πόλη. Όχι. Α, δεν κοιμήθηκε. Γυρνάει, είναι περπάτη. Και δεν πίνει, άσε που τον έλεγα. Ναι, δεν πίνει. Αυτή είναι η κακή τρεχή που το λέει. Εντάξει, δεν το γουστάρει, δικαίωμά σου, καθένα γουστάρει όποιον θέλει και δεν γουστάρει. Πριν 30 γουστάρι. Χρόνια ήταν αλκοολικό, όχι τώρα. Ναι, δεν είναι πλέον. Ο άνθρωπο δηλαδή δεν πίνει, μπροστά στα μάτια μου. Καπνίζει. Ναι, αυτό είναι όλο το. Και σε ένα γάμο που ήμασταν σε μη καπνίζοντα μέσα στη Μακεδονία Παλά, το έσκασε και το σκάσαμε και όλοι μετά. Αυτό σκέφτεται το τάρι. Αυτό σκέφτεται ο Δήμαρχο. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Να κοιτιόμαστε. Ότι πει το αφεντικό τη πόλη. Δήμαρχε, μήπω δεν πρέπει. Ούτε ένα. Ούτε ρωτάει. Ούτε ένα. Με το που τον βλέπω, κάνουμε χροκ μπαμ. Μπαμ, έτοιμο. Ναι, αφού ήμουν άλλο πέρα εδώ. Διπλό ήταν αυτό. Διπλό του μάνι. Θα οργανώσει λίγο την κατάσταση. Και 35 είναι ο ηγέτη τη εκπομπή. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, πάμε τελευταία ανάσα μας. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και θα κλείσουμε με... Θα αφήσουμε τον Βασιλιάδη να δούμε πώς θα είναι όταν θα κάνει εκπομπές αφού θα τελειώσει το μπάσκετ. Ναι, σε 3 χρόνια που θα τελειώσει. Θέλω να κάνεις ποδοσφαιρική εκπομπή το πρόβλημα. Ό,τι θέλετε εδώ. Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε... Θα πεις για ποδόσφαιρο, πάω, φίλε, δεν έβλεπες. Εντάξει, όχι όμως πολύ. Να ξέρεις. Είμαι λίγο... Ναι, φίλε, ωραία, θέλω να μπεις στην ψυχολογία του αθλητή. Δεν θέλω να μείνω... Που παίρνει τις νίκες και έρχεται η δικαστή να... Α, λέει, τέτοιο πράγμα. Δύσκολα βάζεις.
Θέλω να πει πίσω και πα την προπόνηση την μέρα, αγόρι μου. Αλλά θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα τελευταίο. Το διαβίδικα, φίλε. Αυτό είχαμε κάνει μία με τον Καραδίμο, μία ανάλυση του Λουκά. Και τον είχαμε βγάλει ότι σήμερα είναι 53 χρονών. Αλλά πήγε ακόμα. Όχι, δεν παίζει, αλλά στον Πάο και παίζει 42. Ο Φουτσίνη. Είχε αλλάξει την ημερομηνία γέννηση και με 6 φορές. Πόσο είναι τώρα? Τώρα κάπου εκεί πρέπει να είναι 55-56, λέμε εμείς. Αυτός δηλώνει το 76 γεννηθής. Ίδια με τον Γιάννουλη. Αλλά είναι 10. Το φορήκουε. Εσύ ξεχνούσε. Εσύ ο Μπότεγκ του Παναθηναϊκού δεν θυμάστε. Πώς δεν θυμάμαι. Έπεσε μέχρι πριν 2 χρόνια. Παίζει ακόμα στην Ισπανία. Πού έπεσε την Ελλάδα. Λεβάντε έπεσε κάποια φάση και μετά πάει και καλά φάση. Αυτός όταν ήρθε ήταν 19. 19, ναι, εντάξει. Φευγάτα, 19 έλεγε. Ναι, έλεγε. Αυτή είναι plus 4 σίγουρα. Ο Κοτσίσσα μου είχε πει το μυθικό, δεν το ξεχάσω ποτέ. Σταύρος, είχα ένα συμπέκτη λέει στην Πόρτο. Λέω ναι, πήρε το παγκόσμιο Άντερ 19 με την Ιγυρία. Λέω ναι, Άντερ 19 και δεν ξέρω. Και 2 χρόνια μετά, ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Λέει, ολοκληρώθηκα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ήταν στην Άντερ 19 στην Ιγυρία. Δεν θα λέει, ο Μουτόμπο στο NBA πρέπει να είναι 45 για πλάκα. Τι 45 παραπάνω, Μουτόμπο. Ο Μουτόμπο, δικαίμαι. Με το δάχτυλο πρέπει να έχει τέτοιο δάχτυλο. Αυτός όντως άμα σηκωνόταν μπροστά σου, δύσκολα ήσουν. Μόνο τώρα να βγάλεις μπροστά του. Και τον έκανε όχι, δεν ήθελε. Ναι, μου τα πω εσύ. Ναι, ο Τζόρνταν είναι. Ο Τζόρνταν δεν σηκωνόταν τόσο γρήγορα που... Αυτή τη σύγκριση, James Jordan την κάνετε, γελάτε. Δεν μπορώ να το... Δεν συγκρίνονται. Με Τζόρνταν είσαι. Ναι, με ποιον θα είσαι. Και εγώ είμαι με Τζόρνταν, θα ακουωτώ, γιατί τον προλάβαμε, τον είδαμε, τον ζήσαμε. Άρα ρε παιδί, τι κάνει και ο άλλος. Καλά, ο άλλος είναι πολύ δυνατός. Δεν θα σταματάει. Πώς θα του κόψει το drive αυτήν την ώρα, φίλε. Πώς μου συγκρίνει. Πάνε όλοι μαζί πάνε. Και πάλι, τους παίρνει, ρε. Τους παίρνει μέσα στο γενέα. Δεν μπορείς να τον κάνεις φάουλ. Ο James είναι δημιούργημα. Ο άλλος ήταν ταλέντο. Ο άλλος τα έκανε όλα πρώτος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτά που είδαμε από τον Τζόρνταν δεν είχαν ξαναεμφανιστεί. Ό,τι έκανε ο Μαραντόνα στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έγραφα γιατί μου ζητήσαν από ένα site για τα Μουντιάλ. Και θυμόμουν το Μουντιάλ του 86. Όπου για πρώτη φορά καταλάβαμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να πάρει μόνο στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τον Τζόρνταν, νομίζω. Είναι αυτή η μαγική τέτοια που τους πέρασε όλους και βάζει γκολ. Ναι, δύο φορές, και με τον Βέλγιο και με την Αγγλία. Αυτό που έγινε με τον Τζόρνταν, ρε παιδί μου, δεν είναι... Όλοι αυτόν δεν υπήρχε. Υπήρχε ο Magic Johnson, υπήρχε ο Larry Bird, έργες σουτάζω τον Larry Bird, αλλά πασάζω τον το Magic Johnson, κάνω τη ραβέρσα τον Τζαμπά. Δηλαδή ο καθένας, ο Jordan, τα έβαλε όλα λίγο πολύ, όλα μαζί, εκτός από το σουτ, έβαλε τον άμυνα που δεν ήτανε και ξαφνικά πήρα και στο Θεό. Ξέρεις ποιος τον έχει ρίξει κάτω με στα πρώτη τρίπλα, τον Jordan. Ο μοναδικός που θα μπορούσε να ήταν επίσης top talent όλα τα κουπρόσκυλο. Ο Άιβερσον. Ο Άιβερσον. Καλά, δεν τον... Μιλάμε και για... Δεν τον... Τον έκανε σακούλα. Σακούλα, δεν τον έκανε. Ένας πήγε στη Δύση και ένας πήγε στην Ανατολή. Δύο φορές τον έκανε. Μα δεν γίνεται. Σου είπα... Ήταν ο Άιβερσον. Ήταν και ο Άιβερσον. Ο Παλικάρι έχει ρίξει άλλος και τόσος και τόσος. Ναι, δεν το συζητάω. Σε μία στα πρώτη έτσι, μπαμπα. Έχεις πέσει έτσι. Δεν πήγαινε στους κούντους. Πήγαινε πίσω-πίσω. Πήγαινε πίσω-πίσω και χέρι πάνω. Άμα δεν σούταρε. Άμα σούτρινε και πήδαγα, μετά προσγειωνόμουν πάνω του. Έχω δει τα καινούργια. Έχει δει το καινούργιο το τέτοιο, την άμυνα. Σου κάνουν σταυρωτή. Ο άλλος είναι πολύ καλός, ρε παιδί μου, και επιθετικός. Και σου κάνει σταυρωτή, σταυρωτή, step back, ξέρω εγώ, για να σε περάσει. Στη σταυρωτή, όταν φεύγει, ξέρει λίγο, πάει να λυγίσει, πετά πόδι. Κατευθείαν. Τάκλιν κάτω. Και λε, εκλίστρισα. Το έχω δει στην Ισπανία αυτό δύο φορές. Σε δικό μας ματς, ένας παίκτης του κάνει σταυρωτή ο παίκτης, νομίζω ήταν ο τέτοιος, ο Ντόντσιτς. Του κάνει δύο σταυρωτές, στην πρώτη δεν λύγησε, λέει ό, μπροστά είμαι, στη δεύτερη. Πάει να πέσει και δίνει κλωτσιά, τάκ, και πέφτει ο άλλος κάτω. Λίστρισε. Και δεν φάνηκε όμως σαν σακούλα, φάνηκε τέτοιο. Θα βρεθεί και γι' αυτό κάτι, δε φίλε. Πάστα. Μη σου τύχει είναι αυτό. Γι' αυτό εγώ είμαι πίσω και λέω, έλα, σούταρε, σούταρε να τελειώνουμε. Ξέρεις ποιος δεν είναι σακούλος, Άβερτσε, Κορονιός. Ο κοντός του πιθήκη. Ναι, με τη σταυρωτή. Είχε κάτι χέρια τεράστια. Εντάξει, ένα 80 τσίτα, ε. Ναι. Θυμάμαι, παιδιά, το και χέρια τεράστια. Και σταυρωτή και μέσα. Πήγαιναν τα μαυράκια να κλέψουν την μπάλα. Δεν τους έβλεπε, ούτε ίδρυνε. Ούτε ίδρυνε, φίλε. Τώρα να το βάλεις στον Κορονιό να παίξει το ίδιο το παιχνίδι. Είναι το κλασικό, το ανέκφραστος. Ήταν αυτό το περιστεριώτικο, ρε, περιστεριώτικο. Από εκεί δεν ήταν αυτός. Περιστέρι. Τώρα κάτι τον δραβεύει σαν Νικόλας.
Το βραβεύσανε κιόλα. Αυτό είναι πριν. Τώρα δεν ήταν. Που ανέβηκανε κιόλα, κάτι θα είναι εκεί, κάτι θα βγουν. Ναι, άμα δεν είναι ο Κολονιός στο Περιστέρι, κάτι θα είναι. Το Πεδουλάκι πήραν προπονητή, ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν λέω σαν προπονητή, αλλά τον βραβεύσανε για. Άσε τώρα, όλοι οι προπονητές θέλουν να γίνουν. Α, και πήγε ο Πεδουλάκης εκεί. Πήγε ο Πεδουλάκης. Α, μην γίνει ο Πεδουλάκης να σταματήσει τον μπάσκετ. Κάτσε με βλακία. Μαζί ένα ραδιόφωνο θα κάνουμε. Εντάξει, ένα ραδιόφωνο. Με τηλεόραση, αυτά να λύσει. Με τον Γιάννου θα γίνει τότε 30 site. Τα πε μου λίγο για το τέτοιο. Λίγο για το ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ. Εσύ πε μου, φίλε, το πώ. Σε παρακαλώ. Το τέτοιο θέλω να. Θέλω να ξέρω λίγο την άποψή για το παγκόσμιο. Εγώ κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα έβαλα τα λεφτά μου στο gate. Δεν θέλω, δεν θέλω στοιχηματικά και τέτοια. Θέλω λίγο να μου πεις την άποψη. Κοίτα, εγώ έχω πολύ ψηλά τους Ισπανούς. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, γι' αυτό θέλω. Πολύ ψηλά τους Ισπανούς σε όλα τα αθλήματα. Θεωρώ ότι αν δεν βαριούνται. Είναι λίγο πεσμένοι. Λίγο, ναι, είναι λίγο πεσμένοι. Είναι πολύ πεσμένοι. Είναι λίγο χορτάτοι. Είχαν τη δίψα. Ναι, τόσα χρόνια. Είχαν τη δίψα να πάρουν πράγματα. Ωραία, τα πήρανε και τώρα έχουν πάει λίγο πίσω. Κάτω. Ναι, αλλά τι γίνεται. Έχουν τα στοιχεία. Το θέμα είναι να βρουν το κίνητρο, γιατί και η Ισπανία, όπως γνωρίζεις καλά, είναι Ανδαλουσίες, Καταλωνίες, δεν έχουν εθνική συνείδηση και τέτοια, επειδή λέω όχι. Είναι να βγει το γκρουπ, να κάνουν ένα παιχνίδι στην αρχή, να τους βγει, να τους και, βγει μετά να πάει και να πάει τρένο μετά. Αν γίνει αυτό, το πάρουν οι Ισπανοί. Λες, ε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι είναι πρώτη φορά που τους βλέπω και εγώ λίγο πολύ δυνατούς, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν ξεπεράσει την εφτάνα της Γερμανίας. Ακόμα. Δεν πιστεύω, φίλε. Είναι οι περισσότεροι, να σου πω, γιατί και καινούριους. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα που πάθανε στην έδρα τους. Καλά, ναι. Το κλάμα που πέφτει εκεί. Αυτό δεν ξεπερνιέται μέσα σε. Άλλη κηδεία για αυτήν. Αυτή ήταν η κηδεία, φίλε. Ωραία, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα τους βγει σε αυτό το τουρνουά. Θα τους βγει, ναι. Από εκεί και πέρα ακούω πολλά για το Μέση, τελευταίο του τουρνουά, τελευταίο τουρνουά. Όταν μου βρει κάποιος, ναι, όταν μου βρει κάποιος ένα τουρνουά του Μέση αξιοπρεπές με την Αργεντινή. Ας μου πει. Γιατί εγώ δεν είδα την Barcelona Live. Εγώ είδα την Barcelona Live. Είναι, οπότε απ' όλα το brand του Messi είναι πάνω από την Barcelona πλέον. Ναι, ναι, ρε. Ωραία. Και μέσα στο παιχνίδι ο Messi τρέχει 3 χιλιόμετρα. Όπως το λέω, αλλά όλα είναι ποιοτικά τρεξίματα. Ναι. Ξέρει γιατί τρέχει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Μπορεί να τρακέρουν 12 άτομα μαζί. Και όλοι οι άλλοι τρέχουν 12-13 για να τον καλύψουν. Ναι. Αυτό το πράγμα στην Αργεντινή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν είναι group. Γι' αυτό έχω πιστεύω τόσα χρόνια δεν πάει η Αργεντινή. Δεν μπορεί άλλο. Τη Γαλλία έχω σε υπόλοιψη, έχει εκπληκτικό ρόστερ. Φέτος, ναι. Τους Γερμανούς τους παίρνουν όλοι στον Τούκου. Όχι, δεν. Και είναι αφελείς που το κάνουν αυτό. Δεν μ' αρέσει ο Γερμανός φέτος. Δεν είναι καλή. Ναι. Αλλά στα τουρνουά είναι. Ναι. Εξήγησέ το μου. Εντάξει, εμπειρία πιο πίσω. Και έχω μια κρυφή ελπίδα ότι θα εμφανιστούν οι Άγγλοι. Ποτέ. Γιατί είναι αθλητική ομάδα. Ποτέ. Είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δελεάλη, Στέρλινγκ. Τα χάφ τους είναι αξιοπρεπέστατα. Ωραία, ο Κέιν μπροστά που είναι ο μόνος φόρος στο τουρνουά που μπορεί να πασταλώνει χατρίκ. Mm-hmm. Δηλαδή, που στη μέρα του από κάτω έχουμε στο μεταξύ του Βουτσινά, να ξέρεις, γίνονται ηθοποιοί. Είχαμε με τον Γιαννούλη κάτω. Λοιπόν, φύγε Κώστα, είναι παρά, θα κλείσω ο άλλος. Φύγε, μην κλείσει και το πάτζινγκ και το σε πάρουμε. Έχω δωμάτιο. Εντάξει. Θα σε πάει ο Κρόκας με τα μάξι του. Τι, δεν είσαι. Δεν ξέρω να οδηγάει, μαλάκα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Άστο να φύγει ρε το παιδί. Εσύ ρε που εγώ έχω μία και με οδηγάει. Και πάω όπου θέλω. Ποιος είναι ο μαλάκας. Δεν σου φέρνει. Ναι, βάζω γυναίκα να οδηγήσει. Άστο να φύγει αυτή την κάνει. Άλλη σου φέρνει. Κατάλαβα. Φύγε, φύγε, άστο να φύγει. Κύριε, χαρά μου που ήμουν μαζί σας, λοιπόν, θα ξαναπούμε. Πού να φύγω. Θα φεύγω, θα έρχομαι. Εδώ θα είμαι. Προπόνηση κάνει το παιδί, επαγγελματία παίκτη. Προπόνηση κάνουμε. Σαν του ποσοστέ που πήγαν στη Μύκονο, μη χάσουν κατευθείαν. Ναι, πάρουν. Ξεκινάνε και Ιούνιο, ρε. Κοίτα, να δεις που ζήλεψε το κορίτσι, θέλει και αυτή live. Έλα, έλα την Παρασκευή. Θα κλείσουμε και το καλεσμένο live. Κωστή μου, χάρη, καλή ψωμό. Ωραία. Άιντε, καλή ξεκούραση. Καλή συνήθεια. Άντε, παιχτούρα. Αγρότη. Έτσι χαιρετιέστε, στην επαρχία. Όχι στην επαρχία, αγρότης είναι... Τι είναι. Οργόνο. Εργαλείο το λέμε, ποδοσφαιρική, εργαλείο. Υδραυλικός. Έχουμε και. Κάτσε να δούμε αν θα έρθει. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Βασιλιάδη. Έπρεπε να φύγει λίγο νωρίτερα, μην κλείσει. Να έρθει, δεν είναι καλεσμένη. Α, έρθει, βεβαίως. Πάντα ένα like από μένα. Δεν είναι, από σένα σε μένα θα είναι. Αμέσως να κάνεις like. Φίλοι μας. Καλύτερο κορίτσι. Την ομορφιά, τη δίνουμε τα like μας, την αγάπη μας. Ωραία, Γιάννη μου, για έλεγε.
Μίλα μου για σένα λίγο τώρα. Πώς είσαι, Φουβάλη και ο Κώστας? Σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Αδύνατος, ωραίος, γυμνασμένος. Ναι, είναι... έφυγε σε καλή κατάσταση. Γύρισε σε καλή κατάσταση. Χαρούμενο τον είδα. Καλά είναι, ρε. Αφού έπαιξε. Έπαιξε, ο αθλητής αυτό είναι. Ρε. Έπαιξε και καλά. Φαινε. Έπαιξε και καλά και σε καλό πρωτάθλημα. Και ξέρεις, τώρα, τώρα που έφυγε, δεν μας ακούει κιόλα. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Έκανε σούπερ πρωτάθλημα. Και πρέπει να μείνει στην ομάδα. Mm-hmm. Και τώρα έρχεται ένας άλλος προπονητής που ήθελε να φτιάξει κάτι άλλο. Κατσικάρι. Δεν είναι άτυχο. Τον πάρει στους Γιούτα. Δεν είναι, ας πούμε, άμα δεν κάτσει, δηλαδή αυτό. Όχι, ρε φίλε, εγώ το σέβομαι το ότι ο προπονητής έχει το project του. Βέβαια. Ναι, δηλαδή μπορεί να μην χρειάζεται ένα καθαρό σούτερ και να ζητάει κάτι άλλο από τον 6ο-7ο παίκτη του. Ναι. Εγώ το σέβομαι αυτό. Αρκεί να το αιτιολογεί. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ατυχία. Δηλαδή, για τυχεία, ξέρεις, είναι τώρα το γαμότερο επειδή. Η συγκυρία. Α, ναι, σου πω κάτι. Είμαι εγώ GM και είσαι ο προπονητής του καινούργιου του Κώστα στην Ερήφη. Και μου λες μια παπαριά. Γιατί δεν θες τον Κώστα. Όχι, εκεί εγώ θα πρέπει σαν τη ζέμη να σου πω, αδερφέ. Ναι. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Ψάξου εδώ λίγο. Δεν ήρθες σε κανένα χωριό. Ναι, αλλά αυτός πήρε το Champions League πέρυσι. Με την Τενερίφη. Ναι, άρα δεν πάει πρώτη μέρα. Ναι, σου λέω γενικά. Αυτός ξέρει το μαγαζί εκεί. Α, μπράβο, το ξέρει. Και ξέρει και δύσκολα θα πήγε κάποιον για το Βασιλιάδη το που πήγε καλά εκεί και το κόστος δεν είναι τεράστιο για τα δεδομένα εκεί, ναι, να πει ότι δεν. Ναι. Εντάξει, πάντως έκανε σούπερ χρονιά. Δηλαδή πήγε έτοιμος, έβγαλε μάτια, ρε παιδί μου. Πιστεύω από τις καλύτερες του το χρειαζόταν και ο ίδιος. Ναι, γιατί είχε, ρε φίλε. Πώς το λένε, είχε ρόλο. Δεν άκουσε και λίγα εδώ πέρα. Όταν είχε έρθει εδώ πέρα, δεν ήταν σωστή κίνηση να έρθει. Είχε άλλα στο μυαλό του. Είχε και διάφορα. Συγχωρέθηκε και η μάμα του. Ήταν τότε η μαμά του άρρωστη, δηλαδή ήθελε να είναι κοντά. Με την ορμή που είχε, ήθελε να βοηθήσει την ομάδα. Μπήκε μπροστά. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Μετά πήραν τον Σχορτσιανίτη, ο οποίος ήταν λάθος για τον ΠΑΟΚ να πάρει τον Σοφοκλή. Πάμε να μάθεις, είχε γέλιο η φάση. Είχε γέλιο, όχι ότι είχε γέλιο ο Σοφοκλής. Δεν είχε γέλιο. Έδινε κάτι, ρε φίλε, έδινε μια. Έδινε κάτι, αλλά ο Σοφοκλής δεν μπορεί να παίξει σε τέτοιο μάθος. Ο Σοφοκλής παίζει μόνο σε ομάδες Ευρωλίγκας. Να μπαίνει τα τρίλεπτα, να παίρνει πέντε μπάλες μπαμ μπαμ μπαμ, να κερδίζει φάουλ, να βάζει καλάδι, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα 20 λεπτά. Τα σκάσει, δεν αντέχει. Mm-hmm. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Γιάννη, ήταν ωραία εκπομπή με τον Κώστα Βασιλιάδη. Κάναμε το χαβαλέ μας. Κάναμε το χαβαλέ μας, μάθαμε τα νέα του, χαρήκαμε γι' αυτόν. Ανακοινώνει συνεργασία με τον αρχηγό της Εθνικής Ανδρών Δημήτρη Τζούριτς. Διαγώνιος δεν είναι, 2-11. ΠΑΟΚ, το Τζούριτς. Το Τζούριτς. Mm-hmm, δεν τον παίρνουμε για πεντάρι στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ. Είναι όντως ψηλός. Ψηλός και θηρίο. 2-11. Ολυμπιακό αυτό. 25 Απριλίου. Όχι, η Ιταλία έπαιζε. Ναι, ναι, αλλά ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε από την Μποντγκόριτζα. Ναι, έγινε. Παφιακός. Στον Παφιακό. Τον κάναμε Έλληνα, τον βαφτίσαμε για αυτόν. Ορεστιάδα μετά, Ολυμπιακό. Μετά πήγε Τρεντίνο που είναι top επίπεδο. Ναι. Ωραία, στην Άγκαρα που επίσης πολύ χρήμα. Πέτεται Άγκαρα, του Πιά. Ναι, ξαναγύρισε στην... πώς χάσανε από τον Άρη του Κύπρου αυτά βόδια, τέλος πάντων. Τρεντίνο ξανά και τώρα ήταν στη Βερόνα. Βερόνα. Ναι. Διαγώνιος δεν είναι. Ναι, ρε. Τι διαγώνιος, θηρίο. Ναι, διαγώνιος. Άρα δεν συνεχίζουμε με Ούτσικοφ. Λουτσέσκου συνέντευξη, η Φόρτσα... Περιμένω λίγο. Φόρτσα τι κάνει με τα φύλλα της. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Το G-Point. Γράψαμε και το σχόλιο της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μπείτε μέσα gpavlapoint.gr. Έκανα μια σούμα τι είδα όλο το χρόνο. Και τα καλά και τα κακά της ομάδας. Συμφωνήσαν πολύ μαζί μου. Δεν γίνεται να μην συμφωνήσουν, δεν είπες κάτι. Την ψυχραιμία είχαμε πει. Να είμαστε πιο πιστοί σε μερικά πράγματα που γίνονται, νομίζω εντάξει. Στο τέλος περάσαμε καλά. Ξέρεις ποιο το μοναδικό πράγμα, γιατί με ρώτησε, με έστειλε και ένα μήνυμα ένας φίλος του site, δεν τον γνωρίζω, μου έκανε μια ωραία ερώτηση για τους ξένους. Lucky Jones, Goss και Petaway. Και πρέπει να κρατήσεις δύο από αυτούς, ποιους κρατάς. Τον Goss και τον Lucky Jones, γιατί ο άλλος είναι ακριβώς. Δεν μπορείς να το κρατήσεις. Όχι, δεν είναι το οικονομικό, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Δεν είναι και αν είναι διαφορά. Να διαλέξω ανάμεσα στους τρεις, δύσκολο φίλε. Δύο από τους τρεις. Είναι δύσκολο.
Ξέρεις ότι ο Παπαθεοδόρου αυτό πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να κάνει αυτό γιατί ο Πέτρουγκ δεν πλησιάζεται στην νούμερα. Είναι στο 200, άστο. Άκουμε που σου λέω, επειδή και εμένα που λένε μου είναι. Ποιο θα κράταγες από τους δύο. Τώρα έχεις την ευκαιρία. Από τους δύο, από τους τρεις. Κοίτα, το Λάκη Τζόνς δεν τον αφήνω με τίποτα. Κι εγώ. Και για δεν... όλα τα άλλα εκτός από. Εκτός από σκορ. Ναι. Από την άλλη, πιο σταθερά είναι ο Γκος. Ναι. Δηλαδή, είναι πιο σίγουρο το 13 με 15 πονταλάκια. Ούτε. Τι είναι, εκείνη η μέσο του. Και στα μεγάλα παιχνίδια είναι καλύτερη. Ναι. Ωραία, ο Πέντεγου από την άλλη βέβαια είναι ο παίκτης που αν κολλήσεις και του βγει το πρώτο σουτ μετά μπορεί να μετρήσει 20 σερί. Σερί. Ναι. Να μην το βλέπει το καλά, θα το βλέπει 8,5 μέτρα. Εγώ θα προτιμούσα τον Πέντεγου. Εγώ τον έχω βγάλει από το μυαλό μου, δεν διαφωνώ. Εγώ τον έχω βγάλει από το μυαλό μου γιατί ξέρω τι ζητάει πάνω κάτω. Γι' αυτό σου είπα Γκος. Αλλά. Εντάξει, ρε φίλε, ο Πέτρου είναι πιο μικρό. Εντάξει, ο Πάου πρέπει να κάνει και. Πρέπει να πάρει και ένα ακριβό παίχτη, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Εγώ αν ήμουν ο Πέτρου, είπα τα πολλά, ναι. Θα έψαχνα να μείνω στον Πάου. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο, ναι, ότι στην Αγγλία, στη Γαλλία δεν μου βγήκε. Ξαφνικά εδώ βρέθηκε μια ομάδα που στο πήκε μου δώσε ρόλο. Ένα μήνα χρειάστηκε προσαρμογή. Και δεν και έπαιζε και αυτό που περίμενε. Ο Πέτρου νόμιζε ότι θα έρθει για πιο δύο. Πολλή ώρα. Όχι, στην αρχή. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Τον βρήκε τον ρόλο στη διάρκεια. Εντάξει. Ναι. Εγώ αν ήμουν ο Πέτρουγκ, γιατί είμαι 26, δεν είμαι 32, ναι. Θα έμενα έναν χρόνο παραπάνω, γιατί μετά με έναν χρόνο σαν αυτόν που έκλεισα τώρα το τελευταίο δίμηνο, θα πάω να πάρω φίλε 350-400 ναι, συμβόλαιο. Εύκολα. Εντάξει. Και Ισπανία. Και Ισπανία και Ρωσία και Γερμανία. Ναι, Γερμανία και είναι αυτό. Γερμανία, Γερμανία δεν έχει λεφτά. Δεν πάει εκεί. Τι δεν έχει λεφτά, ρε. Πα καλά, δεν έχει. Δεν έχει. Έχουν τόπο εκεί πέρα, έχουν όρια. Τα 400 και τα δίνουν σβηστά, ρε. Δεν κάτι είναι τόσα. 250 μάξιμου, Τουρκία. Ναι, έχουν μπει και αυτοί. Αλλά αυτός είναι Ισπανία, είναι τόσο αθλητικός, τόσο... Δηλαδή, εγώ το, άμα μείνει στον ΠΑΟΚ, πιστεύω θα είναι μέσος πρώτος σκόρ σίγουρα θα είναι της Λίγκας. Δηλαδή, άμα, ναι, μπορεί να βάζει 18-20 πόντους κάθε μάτς. Άμα τον δώσει και αυτό το ρόλο και δεν αν το έχει άγχος... Αν δεν έχω τον Γκος. Ναι, άμα δεν έχει τον Γκος. Ναι. Εκεί θα πάρει περισσότερες μπάλες. Ναι. Γιατί αδικαιολόγητα τι θέλει, δεν κάνει. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Απλώς είναι στη ζυγαριά επίβαση. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλαμε να βάλουμε τον Κώστα σε αυτό. Γι' αυτό το συζητάμε λίγο τώρα. Να πούμε και πάλι ότι ο Πάουκ έκανε το 3-0 στα πλεόφ. Βγήκε τρίτος. Πανάξια. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βαριούνται και οι δύο να παίξουν. Πλέον έχει καταντήσει τόσο βαρετό και για τους ίδιους. Εχθές ήταν και η φάση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο που... Ήταν και η φάση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Εντάξει, τα συλληπιτήριά μας. Ήταν μεγάλος, σπουδαίος παράγοντας. 40... Πόσα χρόνια, 47 χρόνια, πόσα ήταν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι μέσα. Και όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, ήταν παντού. Αλλά το πώς παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πραγματικά βαριούνται και οι ίδιοι. Στο μπασκετικό κομμάτι, άμα παίξει καλά ο Καλάθης, κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν παίζει καλά ο Καλάθης, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Μόνο αυτό είναι. Γι' αυτό θα πάει ο Καπάζουγλου τώρα, να τους πει 2,2 ακατέβατα 2,6. Και άμα δεις εσύ, μην τα δώσεις. 2,6. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας, τα λέμε.